της 18ης και της 19ης συνεδρίασης. Να σας πω ότι έχουμε για εκτός ημερησίας τα εξής θέματα. Πρώτο, εκτός ημερησίας, τροποποίηση της με αριθμό 558 15 Νάτου 2016, απόφθετας με θέμα επανέγκριση κατανομής εξόδων του δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο Second Larissa Learning City International Conference 2016 και της διάθεσης πίστοσης λόγω αλλαγής νομικού πλαισίου. Το δεύτερο εκτός ημερησίας είναι... Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ακύρωση της 534-2016 από Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων. Το τρίτο εκτός ημερησίας είναι τροποποίηση της με αριθμό 16-2016 από Δελτα Σίγμα με θέμα έγκριση για τη διενέργεια του οικονομικού έτους 2016 για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Δήμου Λαρισαίων σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΠΑ του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2016. Το τέταρτο εκτός ημερησίας είναι έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της απελευθέρωσης Λάρισας από την γερμανική κατοχή στις 23 Οκτώβριου 1944. Και το πέμπτο εκτός ημερησίας είναι έγκριση δαπανών και διάθεση πίσω εξόδων για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης Hair Open Show σε συνεργασία με τη Σωματεία Κουρίων Κομωτριών Νομού Λάρισας Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φιότητας Βρετανίας. Εγκρίνονται, εντάσσονται. Εντάσσονται, ευχαριστώ. Προτού ξεκινήσουμε, να σας πω ότι έχει έρθει στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μια πρόταση ψηφίσματος από την Λαϊκή Συσπήρωση. Και θα παρακαλέσω τον κύριο Κρίκη 2 λεπτά να εισηγηθεί το θέμα. Παρακαλώ. Βεβαίως. Θα κλείσουμε με το θέμα των εντάξεων και μετά, αν θέλει να κάνει μια ενημέρωση ο αναπληρωτής δήμαρχος, αν δεν θέλει θα μπούμε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Κρίκη. Το δικό μου κάνει. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να βάλουμε για συζήτηση και για να ψηφίσουμε. Έχουμε καταθέσει σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, έχουμε στείλει δηλαδή ηλεκτρονικά την πρόταση ψηφίσματος. Υπενθυμίζεται ότι ο κομμουνιστής δήμαρχος ο Πελετίδης οδηγείται σε δίκη από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, επειδή το 2015 εν ώψη των βουλευτικών εκλογών δεν παραχώρησε χώρους στους δολοφόνους χρυσαυγίτες για να προπαγανδίσουν τις φασιστικές τους αντιλήψεις. Επιπλέον κατηγορείται επειδή δεν έδωσε στους χρυσαυγίτες στοιχεία σχετικά με το πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει στη Βουλή. Εδώ να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο σώμα που παραμπέμπει σε δίκη τον κομμουνιστή δήμαρχο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και το ψήφισμα έχει ως εξής. Το διαβάζω. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη του κομμουνιστή δημάρχου της Πάτρας, επειδή δεν διευκόλυνε την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής να προπαγανδίσει τις φασιστικές αντιλήψεις, δίνοντάς της χώρο μπροστά στις βουλευτικές εκλογές του 2015, καθώς και γιατί αρνήθηκε να παραδώσει στους χρυσαυγίτες στοιχεία με το πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Ο Δήμαρχος Πάτρας στέλνεται σε δίκη από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος τον ερχόμενο Φλεβάρι. Για αυτούς φαίνεται, θεωρείται παράβαση καθήκοντος το να μην αφήνει στο φασιστικό και ρατσιστικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής να εμποτίζει το λαό και κυρίως την νεολαία της χώρας μας, να αποκαλύπτει τον πραγματικό της ρόλο ως απογόνου των Ναζί, να αναδεικνύει στην εγκληματική της δράση απέναντι σε μετανάστες και ανθρώπους του λαϊκού κινήματος. Οι ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση αλλά και το διορισμένο από αυτήν Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της δίωξης είναι πολύ μεγάλες. Η απόφαση αυτή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προκαλεί τη στιγμή που συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους Χρυσαυγίτες. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων εκφράζει την αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει σε κανέναν να κατηγορεί δημάρχους επειδή δεν βάζουν πλάτη στα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και την εγκληματική της δράση.
εγκληματικός της χαρακτήρας απορρέει από την ίδια την ναζιστική θεωρία την οποία πιστεύει. Απορρέει από τη δολοφονική δράση των ταγμάτων εφόδου εναντίον μεταναστών, αντιφασιστών, μελών του εργατικού κινήματος. Ο λαός της Λάρισας, όλος ο λαός της Ελλάδας έχει μνήμη. Οι θηριωδίες των Ναζί μαζί με τους ντόπιους συνεργάτες τους, τα ολοκαυτώματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι εκτελέσεις αγωνιστών στο Μεζούρλο, μας θυμίζουν την αντίσταση του λαού μας απέναντι στο τέρας του φασισμού, μας εμπνέουν για τους αγώνες του σήμερα. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης έπραξε αυτό που κάθε αγωνιστική δημοτική αρχή οφείλει να πράξει. Να μην παραχωρεί κανένα χώρο, κανένα περιθώριο να σπέρουν το δηλητήριο του φασισμού οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν δεν είναι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, αλλά τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και όσοι τη στηρίζουν και την ανέχονται μέσα και έξω από τη Βουλή. Ο λαός με τη δράση και τους αγώνες του, όπως έκανε και στο παρελθόν, θα τσακίσει και θα στείλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας το εγκληματικό φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Λάρισα, 6 Οκτώβρη 2016. Κύριος Αναπληρωτής Δήμαρχος, παρακαλώ. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα. Προτείνω λοιπόν να ενταχθεί και να συζητηθεί στο τέλος της συνεδρίας, έτσι κι αλλιώς τα θέματα δεν είναι πολλά. Οι υπόλοιπες παρατάξεις. Συμφωνείτε, άρα εντάσσεται και για συζήτηση το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπήρωσης. Προτού περάσουμε σε ερωτήσεις, κύριε Καραγιώτη, επειδή υπάρχει μια επιτροπή από το τέταρτο ΕΠΑΛ να προηγηθούν οι συμπολίτες. Λοιπόν, κυρία Ντάφου, διευθύντρια του τετάρτου ΕΠΑΛ. Ελάτε σε ένα μικρόφωνο μόνο. Ελάτε σε ένα μικρόφωνο. Ελάτε εδώ. Λοιπόν, από το 2014, το 13ο Λύκειο συστεγάζεται μαζί με το 4ο ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία και την ανάπτυξη και των δύο σχολείων. Από την άνοιξη του 2015 μέχρι σήμερα, οι διευθυντές των δύο σχολείων, πρώην Δελής Τριαντάφυλλος, Ντάφου Σωτηρία και Γκουντρουμάνης Αλέξανδρος, καθώς και οι επιτροπές καθηγητών, είχαν επανειλημμένες επαφές, προσωπικές και τηλεφωνικές, με τους αρμόδιους φορείς της Δημοτικής Αρχής, τον κύριο Μπατζανούλη και τον κύριο Δαούλα. Από τις επαφές αυτές προέκυψαν προφορικές δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις για τη μετεγκατάσταση του 4ου ΕΠΑΛ στο κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Σχολή σήμερα Βιοχημίας Βιοτεχνολογίας. Ζητάμε λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο να προτάξει κατ' εξαίρεση το συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση και να δεσμευτεί με απόφασή του ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Δήμο Λαρισαίων, ώστε να παραχωρηθεί το κτίριο ή μέρος του κτιρίου στο 4ο ΕΠΑΛ. Είναι η μόνη λύση προς όφελος των μαθητών των δύο σχολείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ντάφο. Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία. Λοιπόν, το θέμα είναι γνωστό. Είναι έτσι όπως τα είπε η κυρία Τάχου. Έχει ληφθεί η απόφαση από τη Δημοτική Αρχή να γίνει μεταφορά του ΕΠΑΛ στην πρώην Ακαδημία, όπου στεγαζόταν η βιοχημία και τώρα μετακομίζ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μετακόμιση, γι' αυτό και δεν ξεκίνησε ακόμα. Πρέπει να ολοκληρωθεί η μετακόμιση, να γίνουν κάποιες επισκευές, συντηρήσεις κτλ. Και να μεταφερθείτε. Δεν πρόκειται να περιμένουμε διαδικασίες. Η μεταφορά θα γίνει αμέσως. Αυτή είναι η απόφαση, τη λέμε και δημόσια και έτσι θα γίνει. Και δεν νομίζω και κανένας από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης να διαφωνεί σε αυτό. Έτσι. Τώρα, αυτά που ακούγονται, ότι δεν ανοίξει εμάς, ανοίξει τα ΙΠΕΔ κτλ., για μας δεν ισχύουν. Τέλος. Τέλος. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Παιδείας Μπατζανούλης, παρακαλώ. Δύο θέματα. Μέρος του χώρου, όχι όλος ο χώρος, μέρος του κτηρίου, οι όροφοι. Γιατί το δεξί τμήμα κάτω, το ισόγειο, θα αξιοποιηθεί για άλλα πράγματα. Απάνω ο χώρος είναι υπεραρκετός. Αν χρειάζεται να χρησιμοποιούν κάτω το χώρο που είναι για εκδηλώσεις, φυσικά θα μπορούν να το χρησιμοποιούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, δεν πήγαμε ακόμα, γιατί ακόμα υπάρχουν ορισμένα εργαστήρια, συνεννοούμενοι και με τον κύριο Κουρέτα, ότι έχουν ναρκωτικές και άλλες ουσίες εκεί και δεν είναι σωστό να μπούμε όσο λειτουργούν. Όπως είπε ο κύριος Σούλτης, μόλις αυτό τακτοποιηθεί, θα πάμε
να εγκατασταθούμε. Ήδη από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να βάφουμε και να ετοιμάζουμε τους χώρους. Δηλαδή θα πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κυρία Καραγιώτου. Να πω καταρχήν ότι με χαρά ακούμε την δέσμευση ότι η μεταφορά του Τετάρτου πάλι στο πρώην κτίριο της Ακαδημίας θα γίνει, στην οποία βεβαίως πρώτα συμφωνούμε κι εμείς. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω αν με τη συνεννόηση που υπάρχει με τον κύριο Κουρέτα για τις ουσίες που υπάρχουν εκεί και προφανώς πρέπει να απομακρυνθούν, αν υπάρχει κάποιο πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να γνωρίζουν κιόλας πότε θα γίνει η μεταφορά του σχολείου. Δηλαδή θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα, εννοείται, θα γίνει μετά. Απλά μια-δυο αίθουσες εργαστηρίων. Σιγά-σιγά μετακόμισαν όλα. Εστιατόρια, ιδιαίτερες διδασκαλίες, τα πάντα. Συνεπώς είναι θέμα κάποιων ημερών, κάποιου μήνα. Απλά οι συνάδελφοι εκεί του ΕΠΑΛ, όπως και το Λύκειο, κάθε μέρα από το γυμνάσιο και το Λύκειο με παίρνουν τηλέφωνο εμένα, γιατί πιέζονται, είναι ο ένας απάνω στον άλλο. Με αυτή την έννοια. Παρακαλώ, κύριος Διαμάντος πρώτα. Προφανώς και συμφωνούμε στην λύση αυτή. Ήμασταν ενήμεροι τουλάχιστον εδώ και κάποιο καιρό και αναμέναμε αυτό. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε γιατί ο αναπληρωτής δήμαρχος το πέρασε μάλλον έτσι ελαφρά. Είναι ή δεν είναι. Διευκρινίστε το αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ. Κοίταξε, το κτίριο αυτό είναι το, αν το ψάξουμε και το πάμε, αν σε ποιον ανήκει και αν ανήκει εδώ και αν ανήκει εκεί, πιθανό να μπλέξουμε. Είπαμε, είναι δικό μας, το θεωρούμε δικό μας και θα μπούμε μέσα. Τέλος, τι άλλο να πω δηλαδή. Ας έρθουν να μας βγάλουν. Τι να πω. Ούτε παράνο. Του Δήμου ήταν χρόνια σχολείο, ήταν η Ακαδημία. Εντάξει. Τη περιφέρεια σημειωτέω. Και τη περιφέρεια. Ναι, το λέω αυτό γιατί η λύση πρέπει να είναι σίγουρη και μόνιμη. Ναι, και δεν μπορεί να πάμε τους ανθρώπους και να έχουμε μάτα. Εδώ έτσι. Είμαστε όλοι και θα πάμε εκεί πέρα. Εντάξει. Γίνω στο υπερταμείο. Οι κτηριακές υποδομές με ρόλο που μπήκαν στο υπερταμείο. Αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής. Άλλα. Μην κάνετε και διάλογο. Επειδή ακριβώς δεν θέλουμε κύριε να Διαμάντο, θέλουμε μην κάνετε να διάλογο, είμαστε ασφαλισμένοι, αυτό λέω. Εδώ έτσι, το εμείς να κάνουμε το ότι δεν θα δεχτούμε κλπ. Δεν θα δεχτούμε να βγουν έξω. Άμα μπούμε, δεν θα βγούμε. Αλλά να ξέρουμε και την κεντρική πολιτική η οποία παίζεται. Παράλληλα θα γίνουν και οι ενέργειες έτσι τους ώστε να ενταχθεί στα σχολεία του Δήμου. Παράλληλα θα γίνει. Δεν θα περιμένουμε όμως να γίνει αυτό και μετά να μπουν οι άνθρωποι. Όχι, όχι. Ναι, παράλληλα. Είναι εδώ και ο Δημήτρης Ομαβίδης. Παράλληλα, ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να το εντάξουμε κανονικά στα σχολεία του Δήμου. Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε Διαμάντα. Τελειώσατε. Κύριε Κρίκη, παρακαλώ. Μια δήλωση, κύριε Πρόεδρε, γιατί το κουβεντιάζουμε. Καταρχήν, το κτίριο ανήκει στις κτηριακές υποδομές, που είναι η συνένωση του ΟΣΚ, της ανέγερσης νοσοκομείων και της Θέμης κατασκευαστική που έγιναν μία ανώνυμη εταιρεία με έναν μέτοχο το κράτος, το δημόσιο. Αυτά πέρασαν με τα τελευταία προαπαιτούμενα που έπρεπε να ψηφιστούν από την κυβέρνηση στο υπερταμείο. Αυτό να το έχουν καθαρό και οι καθηγητές του σχολείου και οι μαθητές. Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση. Γιατί υποσχέσεις έχουν πάρει και άλλες φορές. Και σε ανάλογες περιπτώσεις και από άλλες δημοτικές αρχές ή από άλλες κυβερνήσεις ότι θα λύναν το πρόβλημα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να εγγυηθεί με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ανεξάρτητα από αυτή την εξέλιξη θα καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας. Γιατί εδώ μπορεί να έχουμε και άλλα μετά. Να μην μπορείς να στείλεις πετρέλαιο, να μην μπορείς να στείλεις φυσικό αέριο, να μην μπορείς να κάνεις καμιά εργασία μέσα εκεί. Να στα γυρνάει πίσω η αποκεντρωμένη. Να δεσμευτούμε εδώ ότι θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει, αλλά κοιτάξτε τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, μισό λεπτό. Εσείς λέτε τώρα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει. Το ίδιο λέγαμε εδώ πέρα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση και για τις επιχορηγήσεις που δίναμε στις ομάδες. Και τα διχίλιαρα και τα τριχίλιαρα πήγαιναν με βάση το νόμο του 4% από τη ΔΕΙΑΛ. Και τα γυρίσαν πίσω. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση το ένα, δεν υπάρχει περίπτωση το άλλο και θα βρεθούμε
σε άλλη... θα κριθούμε. Εμείς καλούμε, εμείς αυτό θέλουμε, με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου και με ευθύνη των Δημοτικών Παρατάξεων, να καλυφθούν, να πάνε στο σχολείο, να μεταφερθούν τα παιδιά. Και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έπρεπε να κουβεντιάσουμε, αλλά δεν μπήκε για συζήτηση, είναι και οι καταργήσεις τμήματων του Νεπάλ. Που θα μας φέρει μπροστά σε περιπτώσεις μειώσεων τμήματων και κλεισίματος σχολείων. Λοιπόν, μια κουβέντα να πω, ότι είπαμε ότι η απόφαση της Δημοτικής Αρχής είναι ηλυμένη, τελειωμένη. Τώρα, αν θέλουμε αυτή η απόφαση να ενισχυθεί και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα καλύτερα. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση σε αυτό. Εντάξει. Είναι να το εντάξουμε σήμερα στα ημερήσια. Κάντε ησυχία λίγο. Η πρόταση είναι να ενταχθεί στα εκτός ημερήσιας διάταξης και να υπάρχει ομόφωνη απόφαση στην κατεύθυνση αυτή που μόλις αναφέρθηκε. Για να υπάρχει και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούστε κάτι, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε, ανοίξτε το μικρόφωνο, πάρε το λόγο και μιλήστε. Ούτως ή άλλως, αυτό που λέω είναι ότι ούτως ή άλλως για τη διαδικασία του αιτήματος παραχώρησης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ούτως ή άλλως. Άρα... Αυτό ζητήσαμε άλλωστε. Εντάξει. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι παρατάξεις συμφωνούν να ενταχθεί, εγώ λέω να προταχθεί για να μην περιμένω και οι συμπολίτες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, λοιπόν. Μιλάμε για ομόφωνη απόφαση. Συγγνώμη λίγο, μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο. Ο κύριος Δαούλας, ο συνάδελφος κύριος Δαούλας έχει το λόγο. Δύο-τρία στοιχεία έτσι συμπληρωματικά για να μορφώσει η εικόνα το σώμα πληρέστερη για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Από τα 7 ΕΠΑΛ που λειτουργούν στο Δήμο μας, το τέταρτο, και αν κάνω λάθος, ας με διορθώσουν οι συνάδελφοι, το τέταρτο ΕΠΑΛ, το οποίο στεγάζεται με το 13ο Λύκειο και 7ο Γυμνάσιο, είναι το μοναδικό ΕΠΑΛ που φέρνει και παιδιά από την επαρχία. Τα υπόλοιπα 6 έχουν μαθητές από το Δήμο, κατά κανόνα. Άρα το πρόβλημα εκεί της συστέγασης είναι εντονότερο. Και σε σχέση τώρα με τη Σχολική Επιτροπή, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα την επιμέρους ή έξτρα χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, εάν και εφόσον γίνει η μεταφορά. Και βέβαια η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη, επιβάλλεται, και ίσως θα πρέπει μελλοντικά να δούμε και άλλα ζητήματα σε σχέση με την τεχνική εκπαίδευση, με τα εργαστήρια, με τα ΕΚ, με τα εργαστηριακά κέντρα που λειτουργούν μέσα στα ΕΠΑΛ. Γιατί υπάρχει μια θολή εικόνα ότι εκεί δεν επιτελείται και τόσο σημαντικό έργο απέναντίας στην τεχνική εκπαίδευση, χωρίς να θέλω να μειώσω τη γενική, συντελείται σημαντικότατο εκπαιδευτικό έργο και ίσως είναι και ένα κοινωνικό έλλειμμα η υποβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Νομίζω ότι δεν θέλει άλλη κουβέντα. Είναι ομόφωνη η απόφαση και η δέσμευση. Να περάσουμε στις ερωτήσεις, κυρία Καραγιώτου. Έχετε ερωτήσεις, είπατε. Τι έγινε, κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε τώρα. Ομόφωνα είπαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και να αποχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς ευχαριστούμε. Πάμε στις ερωτήσεις, κυρία Καραγιώτου. Είπατε έχετε μια ερώτηση. Ή πολλές. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η μία ερώτηση αφορά
έχουν κοπεί από το Δήμο Λαρισαίων κάποια χόρτα και κλαδιά σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λαρισαίων. Αναφέρω παραδείγματος χάρη ότι στο 10ο και στο 32ο Δημοτικό τα χόρτα και τα κλαδιά είναι έξω από το σχολείο ακριβώς 15 ημέρες. Υπάρχει κάποιος λόγος που ο Δήμος τα αφήνει έτσι και δεν τα μαζεύει? Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω αφορά τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Λαρισαίων. Ο κύριος Σαρής, ο οποίος παραιτήθηκε από Δημοτικό Σύμβουλος για να λάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα... Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία. Η αίσθηση που είχαμε ήταν ότι είχε τελεσυνδικήσει στο θέμα. Από όσο έχουμε ενημερωθεί όμως, ενώ βρίσκεται στο κτίριο, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή, λόγω του πτυχίου, αν ξέρουμε καλά, που απαιτείται από τον νόμο και το οποίο υπάρχει ένα πρόβλημα. Η ερώτησή μου έγκυται στο εξής. Ασκεί καθήκοντα, χωρίς να έχει από τον νόμο εξουσία, ο κύριος Σαρής? Και το δεύτερο, ο κύριος Σαρής προφανώς δεν πληρώνεται από το Δήμο Λαρισαίων από τη στιγμή που δεν έχει εγκριθεί, από τα εντελώμενα. Πληρώνεται με κάποιον άλλον τρόπο ή κάθεται εδώ οικειοθελώς? Παρακαλώ. Λοιπόν, το πρώτο ήταν για τα χόρτα. Λοιπόν, δεν ξέρω το συγκεκριμένο. Εντάξει, θα σας πει η Αντιδήμαρχος. Έχουμε πει και ο Δήμαρχος ο ίδιος είπε ότι υπάρχει μια αδυναμία. Στο πράσινο είπαμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Προσπαθούμε με εργολαβίες να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Τώρα στην κοινοφιλή εργασία που μας συγκρίθηκε, το μεγάλο μέρος, μας συγκρίθηκαν 670 θέσεις, το μεγαλύτερο μέρος το βάζουμε στο πράσινο και πιστεύουμε ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση όπως ομαλοποιήθηκε και στην καθαριότητα. Τώρα, αν θέλετε για το συγκεκριμένο, να σας πει λεπτομέρειες. Μια και θα απαντήσετε, αν θέλετε, και μια ερώτηση. Στο ποτάμι, εγώ θυμάμαι το μήνα τουλάχιστον δύο φορές, το χόρτο δεν υπήρχε χόρτο. Αυτή τη στιγμή βλέπω ένα τρακτέρ, μία σβάρνα μέσα. Θέλω να μας ενημερώσετε γιατί ο κόσμος φωνάζει. Αυτό μόνο. Θα σας ενημερώσω πρώτα για αυτό που ρώτησε η κυρία Καραλαριώτου για το 10ο και το 32ο Δημοτικό. Και δεν είναι μόνο το 10ο και το 32ο, είναι όλη η πόλη και όλα τα χωριά. Εδώ και 15 μέρες είναι χαλασμένα και τα δύο μηχανήματα αποκομιδής βλάστησης, με αποτέλεσμα ό,τι αποκομιδή κάνουμε, την κάνουμε με τα χέρια. Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2017, λόγω των προβλημάτων που έχουμε με το μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι πεπαλαιωμένος, έχουμε βάλει την προμήθεια φορτηγού με δαγκάνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να μαζεύουμε δηλαδή τα κλαδιά με καλύτερο τρόπο. Σήμερα βγήκε και πρωτολειτουργήσε το συγγνώμη, το γιατί μιλάτε όλοι μαζί αποκομιδή. Τώρα, σας παρακαλώ. Και μάλιστα δίνουμε προτεραιότητα, συγγνώμη λίγο, δίνουμε προτεραιότητα στα σχολεία. Πρώτα θα μαζέψουμε από τα σχολεία και μετά από πλατείες και άλλους χώρους. Μάλιστα θα βγει σήμερα αύριο και μια ανακοίνωση στην εφημερίδα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για τα κλαδιά και τα δικά μας και των τρίτων. Και μάλιστα βάζουμε και χρονοδιάγραμμα για μια εβδομάδα. Ότι σε μια εβδομάδα και με διπλές βάρδιες θα προλάβουμε να τα μαζέψουμε. Για το άλλο θέμα που ρωτήσατε, εσείς... Ναι, αυτό το τρακτέρ με τη σβάρνα δεν είναι τωρινό, δεν το πήραμε τώρα και πάντα χρησιμοποιόταν κάτω στο ποτάμι για να κόβει χόρτα κτλ. Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται. Λοιπόν. Τα είπε και ο κύριος Σούλτης πριν. Κατανοητό. Να μην τα επαναλάβω. Να μην επαναλάβω τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που έχει η υπηρεσία Πρασίνου. Πολύ ωραία. Πάμε. Πάω στο επόμενο. Στο επόμενο θέμα, κύριος Αναπληρωτής Δήμαρχος. Λοιπόν, για το θέμα του κύριου Σαρή, του Γενικού Γραμματέα. Ο κύριος Σαρής είναι στη θέση αυτή με ΦΕΚ από το Μάιο. Έτσι. Έχει πάει το ένταλμα στον Επίτροπο, δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι και απλήρωτος τόσο καιρό. Δεν πληρώνεται από καμία άλλη πηγή.
Έτσι. Δεν πληρώνεται. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Επίτροπο. Εδώ στον Επίτροπο, ρε παιδιά, δεν πληρώνεται το παραμικρό, ας πούμε, τώρα. Όλα τα γυρίς πίσω. Είναι στη θέση αυτή, εγώ να τελειώσω την απάντησή μου. Είναι στη θέση με ΦΕΚ, δεν είναι παράνομο στη θέση αυτή, ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, υπάρχει ένα πρόβλημα με την πληρωμή, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πληρωμή. Τι άλλο να πω, αυτό, τέλος. Λοιπόν, ο κύριος αναπληρωτής δήμαρχος απάντησε. Κύριε Καλιώτη, μην κάνετε διάλογο. Εγώ απάντησα, θέλετε, έχω άλλο. Θέλετε το λόγο, κύριε Γεωργάκη. Θέλετε το λόγο να μιλήσετε. Συγγνώμη, συμβαίνει κάτι τόσο κρυφό και δεν μπορούμε να μάθουμε, γιατί δεν πληρώνεται ο Γενικός Γραμματέας. Δεν γίνεται έτσι διάλογο, συνάδελφε, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Θα έπρεπε να μου δώσετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, εσείς ολοκληρώσετε. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας, βεβαίως. Έχει το λόγο, κύριε Σέρι. Ευχαριστώ για την ερώτηση, καταρχήν. Είναι ίσως ευκαιρία να ξεκαθαρίσει λίγο αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ για την ερώτηση και τη δημόσια. Είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κι εγώ αυτό το ζήτημα, μια και σε πολλά πράγματα στη ζωή μου απέφευγα να απαντάω έτσι, αν δεν τίθονταν με επίσημο τρόπο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ένταλμα έχει σταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο, όπως έτσι πρέπει να γίνει. Έχει οριστεί εισηγητής και σε λίγο αναμένουμε την απόφαση του τμήματος του ελεγκτικού συνεδρίου. Στο διάστημα αυτό, από τη στιγμή που υπάρχει το ΦΕΚ, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, το Μάιο είναι το ΦΕΚ, από τη στιγμή που υπάρχει το ΦΕΚ, είσαι υποχρεωμένος να ασκείς τα καθήκοντά σου, ανεξαρτήτως αν πληρώνεσαι ή όχι. Τώρα, να δώσω όμως και μια πιο ουσιαστική απάντηση, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε. Σας την έδωσα ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Γιατί ακριβώς ο Επίτροπος, θεωρώντας ότι έχει ένα ερώτημα, θα εξηγήσω ποιο είναι το ερώτημα. Απέστειλε το ζήτημα στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό κάνει ο Επίτροπος όταν έχει κάποια αμφιβολία. Ναι, θα σας την εξηγήσω. Ευχαρίστω. Αν με αφήσετε, ευχαρίστω. Αλλά επειδή ρωτήσατε πού είναι το θέμα, γι' αυτό απάντησα έτσι. Λοιπόν, ας το εξηγήσω πλήρως. Δεν υπάρχει κάτι τον οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μας απασχόλησε το ζήτημα και εμένα προσωπικά φυσικά. Περίπου στις γιορτές, αν θυμάμαι καλά, είχα παρατηθεί το Νοέμβριο και κάπου στις γιορτές εκεί, λίγο πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή, ήταν να κατατεθεί και επίσημα, όπως είχα δηλώσει άλλωστε, φεύγοντας από Δημοτικό Σύμβουλο, έφευγα για αυτό το λόγο. Για να αναλάβω, με πρόθεση να αναλάβω αυτή τη θέση. Ενημερώθηκα και προσωπικά, παραμονές γιορτών, ενώ ήμουν έτοιμος να υποβάλω τα χαρτιά για αυτή τη διαδικασία, ότι πιθανά, ότι υπάρχει μια σύγχυση, υπάρχει ένα ερωτηματικό τέλος πάντων, για το αν το πτυχίο των ΚΑΤΕΕ που κατέχω καλύπτει την απέτηση του νόμου. Μιλάω για το τυπικό πτυχίο που κατέχω. Τώρα όσοι με ξέρουν ότι έχω κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή μου, αλλά ως τυπικό πτυχίο έχει μείνει αυτό. Έτσι λοιπόν καθυστέρησα να το υποβάλω πριν εξακριβώσω τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπήρξε μια διαδρομή ερωτηματικών έτσι, και προς το Υπουργείο Παιδείας και προς το Υπουργείο Εσωτερικών και προς το Υπουργείο αυτό, έως ότου τελικά με τη βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών βρήκαμε την ερμηνευτική του νόμου, η οποία υπάρχει από τον κύριο Ντόλιο το 2010. Δεν έγινε τώρα ερμηνευτική. Η ερμηνευτική, λοιπόν, θεωρήσαμε, αφού τη δείξαμε και στους δικηγόρους του Δήμου, αλλά εγώ την έδειξα και σε έναν, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό δικηγόρο της Λάρισας που γνωρίζει ειδικά την τεχνολογική εκπαίδευση και την αυτοδιοίκηση, ζητήσαμε γνωμοδότηση εάν με αυτά τα στοιχεία που έχουμε καλύπτεται η απέτηση του νόμου. Δηλαδή, πιο απλά να το εξηγήσω. Σύμφωνα με την ερμηνευτική, απαιτείται πιε ή ταφ. Στο βαθμό που έχουμε αυτή την ερμηνεία, υπάρχουν τρεις νόμοι οι οποίοι μας λένε ότι τα πτυχία των ΚΑΤΕΕ, ανεξαρτήτως οτιδήποτε άλλο, καλύπτουν την κατηγορία ΤΑΦΕ. Αυτή είναι η γνωμοδότηση. Και παρατίθενται οι τρεις νόμοι με τους οποίους αυτό αποδεικνύεται. Κατόπιν τούτου, έχοντας την νομική γνωμοδότηση, υπέβαλα τα χαρτιά, όλα τα υπόλοιπα, σύν αυτό. Είναι αλήθεια ότι ο Επίτροπος
Τα χαρτιά πήγαν χωρίς την, τέλος πάντων, να διαβαστεί από τον Επίτροπο η νομοδότηση. Ο Επίτροπος εξέφρασε μια αμφιβολία, θέλησε να το στείλει κάτω. Εκ των υστέρων, όταν είδε την νομοδότηση, είπε: φαίνεται να έχετε δίκιο, αλλά εγώ είμαι Επίτροπος. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι δικαστής. Μιλάω ειλικρινά αυτή τη στιγμή προς το σώμα. Κατόπιν τούτου, του είπαμε: φυσικά αυτό που έχετε να κάνετε, πρέπει να το κάνετε. Θα το στείλετε στην Αθήνα, όπου εκεί είναι δικαστές, το ελεκτικό συνέδριο, και θα αποφασίσουν. Έτσι λοιπόν, εδώ και δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς καιρό, πήγε στην Αθήνα αυτό, παίρνει τη σειρά του, μάθαμε, όπως ξέρετε, αυτά καθυστερούν λίγο. Ζητήσαμε να εξεταστεί με προτεραιότητα για το λόγο ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε απλή υπόθεση. Έτσι, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Και από ότι την περασμένη εβδομάδα πληροφορήθηκα, έχει οριστεί κάποιος συζητής, οπότε λόγω αυτό μας δίνει την εντύπωση ότι σύντομα θα έχουμε την γνωμοδότηση του Τμήματος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα να πω μόνο μια λέξη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα άξιζε να δούμε πιο συνολικά τέτοιες υποθέσεις. Εάν ένας άνθρωπος, δηλαδή, στο σύνολο του background που διαθέτει από την εμπειρία του, μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν θα ζήταγα αυτή τη θέση, να καλύψω αυτή τη θέση, αν δεν πίστευα ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και ειλικρινά, θέλω να το πιστέψετε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δουλεύω χωρίς να πληρωθώ για τα κοινά. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά ότι κι άλλες φορές παράτησα τις δουλειές μου και τις επιχειρήσεις και όλα αυτά που είχα ή τις ευκαιρίες να έχω επιχειρήσεις, γιατί από πολύ μικρός αγάπησα τα κοινά. Αν θέλετε, το πιστεύετε, αν όχι. Ναι, ναι. Αν θέλετε κάτι, ευχαρίστω. Παρακαλώ, κύριε Καραγιώτη. Η ερώτηση προφανώς έγινε, γιατί η θέση του Γενικού Γραμματέα έχει σημαντικό ρόλο στη διοικητική δομή και στη λειτουργία του Δήμου, έτσι που όλους μας ενδιαφέρει. Δεν είναι κάτι προσωπικό με τον κύριο Σαρή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είμαστε υποχρεωμένοι, φαντάζομαι, να καλύπτουμε τους νόμους. Αν ζητάει δηλαδή πιέψιλον τα φέψιλον, πρέπει να είναι αυτό. Τώρα ο καθένας μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να καλύψει κάτι. Αυτό έτσι είναι ένα μικρό σχόλιο. Νομίζω ότι καλό είναι να τηρούμε όλη την νομοθεσία, ειδικά εμείς που υπηρετούμε τα κοινά. Άρα, προφανώς, κύριε Σαρή, με καλύψατε και στην ερώτηση που θα κάνω, ότι εσείς δεν ασκείτε πλέον το επάγγελμα του διαφημιστή. Έχετε φύγει από την εταιρεία που είχατε. Είναι 3 χρόνια τουλάχιστον. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Όχι επί του θέματος. Πάνω σε αυτό το θέμα. Συζήτηση επιρωτήσεων, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε. Ορίστε. Συζήτηση επιρωτήσεων δεν προβλέπεται. Καλά. Μόλις παίρνω το λόγο. Το σώμα θα αποφασίσει. Εγώ με έχει τορίσει εδώ να εφαρμόσω τον κανονισμό. Ερώτηση. Βεβαίως, βεβαίως. Μόλις παίρνω αυτό το. Λέω. Ερώτηση λέω. Κύριε Πρόεδρε, έχετε κάποιο πρόβλημα μαζί μου? Δεν έχω, κύριε Δήμαρχε. Ή θα με διακόπτετε, ή δεν θα με αφήνετε να μιλήσω. Το κάνω με όλους. Όταν φεύγω, με βάζετε πάλι τις φωνές γιατί φεύγω. Όταν έρχομαι ξανά. Κάτι δεν πάει καλά. Προσπαθώ να εφαρμόσω τον κανονισμό το οποίο εκδώσατε εσείς. Λοιπόν. Καλά, δεν χρειάζεται. Δεν θέλετε να μιλήσω. Εγώ είμαι τυπικός. Συγχωρέστε με, είμαι τυπικός. Δεν το κάνω, μόνο μαζί σας. Σας παρακαλώ. Μην το ξαναπείτε. Κύριε Σαρή, επιτρέψτε μου κάτι. Το πτυχίο σας είναι κάτε ή κατέ. Κατέ. Κοιτάξτε να δείτε. Η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι καθαρά πολιτική θέση. Και είναι στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε δημοτικής αρχής και του Δημάρχου. Εγώ προσωπικά δεν πήρα ποτέ Γενικό Γραμματέα, γιατί αυτή ήταν η δική μου επιλογή. Η δική σας Δημοτική Αρχή επέλεξε να έχει Γενικό Γραμματέα, δικαίωμά της. Επειδή δεν είχα πάρει ποτέ και δεν είχα ασχοληθεί, ειλικρινά με βρίσκεται ελαφρώς αδιάβαστος αυτό, και αν ξέρει κάποιος, προβλέπεται να έχει πτυχίο Γενικός Γραμματέας. Ναι. Πιέψιλον είναι ταφέψιλον. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, πιέψιλον είναι ταφέψιλον. Ωραία. Το στο ταφέψιλον σύμφωνα με την ωραία. Νομοδότηση. Εφόσον έχετε πτυχίο κατέ, θα έπρεπε να εξηγήσετε ότι όταν βγήκε ο νόμος περί ΑΤΕΗ, έδινε λύσεις.
και δεν επιτρέπεται ούτε σε κανέναν επίτροπο, αν είναι αυτό, ούτε σε κανέναν άλλον, να αμφισβητεί τους υπάρχοντες νόμους. Κύριε Αναπληρωτά, κύριε Σούλτε, πιστέψτε με, αν μου επιτρέπετε. Νόητα κύριε, και απλά πράγματα. Κύριε Τζανακούλη, ο επίτροπος εκ των υστέρων κατάλαβε. Το λέει ο νόμος όταν έγινε περί ΑΤΕΗ, λέει και για τα. Γι' αυτό ρώτησα και για αυτούς που είχαν πτυχίο ΚΑΤΕ και για αυτούς που είχαν ΚΑΤΕΕ κτλ. Είναι απλά πράγματα αυτά. Μην καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε και πληρώνεται και δεν πληρώνεται και δεν κάνει. Αν μου επιτρέπετε, καλά κύριε... έκανε την ερώτηση η κυρία Καρολαριώτου για να μην υπάρχουν αυτά. Αλλά εσείς φροντίστε να ενημερώσετε και τους επιτρόπους, διότι δυστυχώς οι κύριοι επίτροποι ανά την επικράτεια ερμηνεύουν τους νόμους κατά το δοκούν. Επιτρέψτε έτσι. Μου, κύριε Τζανακούλη, να σας πω το εξής. Ο επίτροπος εξομολογήθηκε και σε μένα προσωπικά. Αν θέλετε, το δέχεστε έτσι. Ότι δεν γνώριζε τα ιδιαίτερα μυστικά της τεχνολογικής εκπαίδευσης, η οποία, όπως ξέρετε, είναι περίπλοκη. Ναι. Είναι περίπλοκη. Η ερμηνευτική του νόμου... Όχι. Ο επίτροπος δεν είναι δικαστής. Η ερμηνευτική του νόμου... Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Η ερμηνευτική τελειώσαμε. Του... Άλλη ερώτηση υπάρχει... Άλλη ερώτηση υπάρχει. Κύριος Διαμάντης, ερώτηση. Επί του ίδιου θέματος και μια άλλη ερώτηση έχω σε άλλο θέμα. Διευκρινιστικά θα ήθελα να ξέρω πότε ελήφθη το πτυχίο ΚΑΤΕ. Είχα αφήσει. Δεν πειράζει. Περιμένετε. Κύριε Δήμαρχε. Δεν με πειράζει. Είμαι καθαρός στη ζωή. Ηρεμήστε. Κύριε Διαμάντο, ανήκω σε εκείνη τη γενιά της μεταπολίτευσης, που τα τυπικά πτυχία, ξέρετε, δεν τα πήγε πολύ καλά. Έχω και άλλες σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες και σε άλλα. Λοιπόν, οι οποίες δεν έχουν επίσημα χαρτιά. Χρωστούσα λοιπόν ένα μάθημα, είχα αφήσει ένα μάθημα από το 1985 και σε ανύποπτο χρόνο, πριν ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία, πριν σκεφτώ αυτή τη διαδικασία, τον Ιανουάριο είχα πει πέρυσι τον Ιανουάριο, ας πάω να το πάρω εκείνο το ρημάδι, έτσι, για πλάκα. Τελικά χρειάστηκε 5 μήνες μετά, για το πήρα καλό Ιούλιο με την εξεταστική του Ιούλιο. Ωραία. Ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως, είμαστε μια η ερώτηση γενιά... δεν έχει καμιά έννοια. Δεν ξέρω, δεν έχω στη ζωή καμιά μου κανένα. Ανάκριση σε οτιδήποτε. Απλά θέλω να πω το εξής. Όσοι με γνωρίζουν γιατί... ξέρουν πολύ καλά. Απλά θέλω ότι να πω το κατάγομαι από μια οικογένεια που έχω επιχειρηματικές δυνατότητες. Απλώς αγάπησα λίγο παραπάνω τα κοινά. Κύριε Σαρία, αγαπητέ λοιπόν, Μάνθο, είναι γνωστή η διαδρομή επαγγελματική. Όμως για μια θέση η οποία εκ του νόμου. Ορίζεται με συγκεκριμένα κριτήρια, προφανώς πρέπει να πληρείται. Ο κύριος Τζανακούλης έτσι, είπε... Πέρα από το αν είναι πολιτική η θέση και είναι δικαίωμα του κάθε δημάρχου να την κάνει πράξη κύριε και Διαμάντο, να επιλέξει. Το όμως, κύριο καθήκον του Γενικού Γραμματέα. Τα τυπικά προσόντα. Μην διάλογο, είναι ανθρώπινο. Δεν κάνω διάλογο. Αυτό που σας λέω είναι ανθρώπινο. Ωραία, και εγώ ανθρώπινα μιλάω. Μιλάμε σε ένα Δήμο στον οποίο υπάρχει Γενικός Διευθυντής. Λοιπόν, ζήγησα πολύ καλά. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Ζήγησα πολύ καλά πριν αναλάβω. Μιλάμε για ένα Δήμο στον οποίο υπάρχει Γενικός Διευθυντής. Επομένως, η εμπειρία της διοίκησης, της καθαυτού διοίκησης, καλύπτει από την κυρία Γιουρή. Ο ρόλος είναι διαφορετικός ο ρόλος αν δεν έχεις Γενικό Διευθυντή. Ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα, όταν έχεις Γενικό Διευθυντή, περιορίζεται στην σχέση της πολιτικής ηγεσίας με τη διοίκηση. Αυτό είναι λοιπόν. Όχι, ο νόμος, ο υπάρχον. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, όχι έτσι. Όχι. Μπορώ να συνεχίσω. Τελειώνω εγώ. Πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω. Σας παρακαλώ, τώρα λοιπόν, έχω. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω. Συγγνώμη, μιλούσα και παρακαλώ. Συγγνώμη λίγο. Μπορώ να συνεχίσω. Μισό λεπτό. Αναγνωρίζοντας την ευαισθησία του κυρίου Σαρή, γιατί είναι ένα προσωπικό θέμα. Αλλά όμως δεν μπορεί να συνεχίζετε αυτό. Είπαμε, υπάρχει ΦΕΚ. Και με το ΦΕΚ αυτό είναι στη θέση εκείνη. Ωραία. Ο επίτροπος, 100 ΦΕΚ να υπάρχουν, μπορεί να σου κάνει θέμα. Λοιπόν, ο άνθρωπος, περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο επίτροπος. Πιστεύω ότι θα δικαιωθεί. Όπως είπε ο κ. Τζανακούλης, και εγώ είμαι στο ΤΕΗ. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες και να αναλύσω με λεπτομέρεια όλη την νομοθεσία πώς εξελίχθηκε από το ΚΑΤΕ στο ΤΕΗ. Δεν είναι ο λόγος εδώ πέρα να αναλύσουμε τέτοια πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να περιοριστούν στο. Αν τηρούμε τον νόμο, αν παρανομούμε, και από εκεί και πέρα σταματήσει επί της ουσίας του θέμα. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εντάξει.
Λοιπόν. Κύριε Σαρή, νομίζω ότι δεν είναι τώρα. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι είναι ευαισθησία. Έχετε άλλο ερώτημα. Έχετε άλλο ερώτημα. Μου έχουν αφαιρέσει 7 φορές το λόγο. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι. Είναι μία διάλογο σιγά, κάνετε όλοι σας. Το συνηθίζετε. Λοιπόν, το σιγά, όχι σε μένα. Συγγνώμη λίγο. Το σιγά, όχι σε μένα. Όχι τέτοιες κουβέντες. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε Πρόεδρε, κρατήστε τη διαδικασία. Άλλο ερώτημα έχετε. Όχι, έχω και άλλο ερώτημα. Θα τελειώσω με αυτό που έλεγα, που διακόπηκα. Δεν είναι καθόλου προσωπικό θέμα. Και καμία προσωπική, νομίζω, ούτε η ερώτηση όπως εξελίχθηκε, ούτε οι επόμενες ερωτήσεις, δεν είχαν καμία προσωπική αναφορά για τον κύριο Σαρή. Τον οποίο προσωπικά τιμώ. Αλλά είναι μια δημόσια θέση, με πολιτικά χαρακτηριστικά, με τυπική αναφορά του νόμου και προφανώς ενδιαφέρει τους συμπολίτες. Ούτε άμυστη είναι, ούτε είναι ξέχωρη από τη λειτουργία του Δήμου. Κατά συνέπεια, οι ερωτήσεις δεν θα ποινικοποιούμε το λόγο μας, ούτε θα στυλιτεύουμε με χαρακτηρισμούς δίκην, δικαστή κλπ. Το λόγο. Συγγνώμη τώρα, συνάδελφοι. Πάω στη δεύτερη ερώτηση. Επιτρέψτε μου λίγο να. Έτσι. Επιτρέψτε μου και διότι σαν... έχει σημασία ο κόσμος να ενημερώνεται. Έχω και δεν είναι τεχνοκρατικά. Εδώ ακούστηκε ότι δεν ήξερε ο Επίτροπος και ομολόγησε, όπως είπε ο κ. Σαρής, ο Επίτροπος, ότι δεν ήξερε καλά την νομοθεσία. Ο ελεγκτής Επίτροπος δεν ξέρει ότι πώς γίνεται η αναγνώριση ενός διετούς, τριετούς κλπ. Δεν το. Σοβαρά. Κάντε λάθος. Λοιπόν. Κάντε λάθος. Συγγνώμη λίγο τώρα. Κάντε λάθος. Συγγνώμη λίγο, θα γνωμοδοτήσετε εσείς εδώ τώρα. Συγγνώμη λίγο. Εσείς θα γνωμοδοτήσετε. Εγώ δεν γνωμοδοτώ. Έχει πάει στο ελεκτικό συνέδριο, σας είπε. Εντάξει. Εντάξει. Άρα θα υπάρχει απάντηση. Ποιο έχει και τι έχει πάει, συγγνώμη. Όχι, να κάνω λάθος. Λοιπόν, αφήστε να δεύτερη ερώτηση. Αφορά το Θεσσαλικό Θέατρο. Θα θέλαμε να ξέρουμε σε ποια φάση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι η διαδικασία του Διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, επί του Θεσσαλικού Θεάτρου είναι τα ερωτήματα. Δεύτερον, να ενημερωθούμε ποιο είναι το πρόγραμμα των παραστάσεων και ιδιαίτερα, όχι της θεατρικής του Οκτώβρη, αλλά γενικότερα και τι γίνεται με τους ντόπιους, με τον ντόπιο δυναμικό και τι πρόβλεψη έχετε σχετικά με τον ντόπιο δυναμικό που απασχολούνταν ή μπορεί να απασχοληθεί, που δεν απασχολούνται ή μπορεί να απασχοληθεί. Ευχαριστώ τον κύριο Διαμάντο, κύριε... Να απαντήσουν, να απαντήσει η κυρία Τσεκούρα, απαντήστε εσείς. Κύριε Αντιδήμαρχε, ποιος. Έλαβε. Και επειδή είπα για τον Διευθυντή τη διαδικασία, και τι ρόλο, αν έχει ρόλο, ο κύριος Τσιάνος αυτή τη στιγμή, ή πρόκειται μέχρι να γίνει. Λοιπόν, αρχίζω από τον κύριο Τσιάνο πρώτα. Θα το αντιστρέψω. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα ρόλο ο κύριος Τσιάνος. Το αν θα το χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για να σκηνοθετήσει μια μελλοντική παραγωγή, μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τον καινούργιο καλλιτεχνικό διευθυντή. Εμείς δεν τον έχουμε παροπλήσει. Θα πούμε ότι δεν σε χρησιμοποιούμε πλέον και το έχουμε πει. Θα τον αξιοποιήσουμε και στο μέλλον. Δηλαδή, αν πρόκειται να ανεβάσουμε μια τραγωδία, φυσικά και θα είναι ο πρώτος που θα κληθεί. Ναι. Δεν είναι μόνο θέμα και του καλλιτεχνικού διευθυντή, διότι θα περάσει και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, δεύτερον, όσον αφορά τώρα την πρόσληψη του καινούριου καλλιτεχνικού διευθυντή. Επειδή ο κύριος Δημητριάδης έχει επαφή με την Αθήνα και με το Υπουργείο, είμαστε σε φάση περίπου σε ένα μήνα να μπορέσουμε να γίνει προκήρυξη για την πρόσληψη του καινούριου καλλιτεχνικού διευθυντή. Πώς? Το πρόγραμμα. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Δεν σας ενδιαφέρει το φθινοπορεινό φεστιβάλ. Μιλάμε για την παραγωγή τώρα. Ναι, έχει ανακοινωθεί στον τύπο το πρόγραμμα. Η παραγωγή... Η χειμερινή. Έχουμε έρθει σε επαφή με κάποια σκηνοθέτη από Αθήνα, η οποία είναι πολύ αξιόλογη, είναι μια θεατρολόγος και έχει έργο πίσω της.
για μια παραγωγή με ενός Ισπανού σκηνοθέτη, του Μπελμπέλ. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο και πιστεύω ότι θα κάνει αίσθηση. Και είναι επίκαιρο διότι αφορά και την κρίση. Αυτή έχει κάποιους δικούς της ηθοποιούς στην Αθήνα. Οι πρόβες γίνονται στην Αθήνα, αλλά θα έρθουν και στη Λάρισα. Προς το παρόν δεν θα χρησιμοποιηθεί το ντόπιο δυναμικό. Με την πρόσληψη του καινούριου διευθυντή, φυσικά και θα το δούμε αυτό. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού. Πότε ήταν πάντα, λέρισε, πότε. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω λίγο την διαδικασία. Το ότι έληξε η σύμβαση του κυρίου Τσάνου, αυτό σημαίνει ότι το Θεσσαλικό Θέατρο δεν έχει καλλιτεχνικό διευθυντή. Υπάρχει λοιπόν μία μεταβατική περίοδος μέχρι να προκηρυχθεί η θέση. Η θέση για να προκηρυχθεί έπρεπε να περάσει από δύο υπουργεία, δύο υπουργούς, να γίνει διευθυντική απόφαση και μετά να έρθει. Περιμένουμε, είμαστε όπως είπε η Πρόεδρος, στη φάση να μπορέσουμε να προκηρύξουμε τη θέση. Στη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει πρόταση ο καθένας. Και ο κύριος Τσάνος μπορεί να υποβάλει, έτσι δεν σημαίνει τίποτα. Ο ρόλος του κυρίου Τσάνου ούτως ή άλλως ήταν μέχρι και το καλοκαίρι, έτσι. Μέχρι και το καλοκαίρι έκανε την περιοδία και ήταν κοινή συμφωνία ότι σταματάει. Από εκεί και πέρα όμως το Θεσσαλικό Θέατρο δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν σταματάει τη λειτουργία του. Άρα λοιπόν, αποφασίζει βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο μία μικρή καλλιτεχνική επιτροπή, η οποία πρότεινε διάφορα έργα διάφορους σκηνοθέτες. Αποτελείται από την κυρία Καριδάκη, από τον... τι είπατε? Ναι, την Κωνσταντίνα. Την Καριδάκη, από τον καθηγητή... Το Σκεντέρι, τον κύριο Σκεντέρι. Και από, και από κάποιον άλλον σκηνοθέτη που δεν θυμάμαι το επίθετό του αυτή τη στιγμή. Και βέβαια και... Δεν είναι σκηνοθέτης, απλώς ασχολείται με το θέατρο. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε. Δυστυχώς δεν μπορούσε, το είχαμε ψάξει. Δεν είναι όμως αυτό. Αυτό ουσιαστικά είναι, έγιναν οι προτάσεις και μέσα στις προτάσεις ήταν το όνομα της κυρίας Καραγιάννη, η οποία επελέγει, και το έργο το οποίο επελέγει μετά. Έτσι, μετά, γιατί είχαν διάφορα έργα που μπορούσαν να επιλεγούν. Το βασικό είναι ότι, ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι ίσως αργήσει, το Θεσσαλικό δεν θα μείνει χωρίς παραγωγή χειμωνιάτικη, βασική παραγωγή. Και πιστεύω ότι, εφόσον θα τη δείτε και όλος ο κόσμος θα τη δει, θα είναι πολύ καλή. Εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι, όσο αφορά τον ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό, στην προκήρυξη, στους όρους που θα βάλουμε, είναι ξεκάθαρο ότι στο νέο καλλιτεχνικό διευθυντή θα ζητάμε και ορισμένα πράγματα. Έτσι, εμείς θα βάλουμε τους όρους. Άρα λοιπόν να είστε βέβαιοι ότι μέσα στους όρους αυτούς, στις υποχρεώσεις είναι και να χρησιμοποιεί και ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι σε, τουλάχιστον όπως υπήρχε παλιά στα ΔΠΣΕ, δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται παρά μόνο επαγγελματίες εκτός από ένα μικρό ποσοστό, έτσι, ένα μικρό ποσοστό, ένα ανάλογα με τα πόσα άτομα είναι το έργο, πόσοι ηθοποιοί, ερασιτεχνών. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα θα βάλουμε εμείς το πλαίσιο, το οποίο θα έχει σίγουρα για τους Λαρισαίους, σίγουρα για παιδικό και σίγουρα για κάποια σχολή, ας πούμε, δραματική. Γι' αυτό να είστε εσείς. Και επίσης δεν θα μπορεί, αν είναι σκηνοθέτης ή... αυτά είναι τώρα λίγα από αυτά, που να είναι και άλλα, θα συζητηθούν αυτά. Αν είναι ο ίδιος σκηνοθέτης ή ηθοποιός, δεν θα παίζει σε όλες τις παραγωγές ή δεν θα τις σκηνοθετεί όλες. Θα δίνει δηλαδή βήμα και σε άλλους. Ωραία. Ολοκληρώσαμε. Να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα, ενημέρωση συζήτηση σχετικά με τον εμβολιασμό με BCG κατά τις φυματίες των μαθητών της πόλης μετά από αίτηση της Δημοτικής Πράξης Ανθρώπινη Πόλη. Κύριε Νασόκα, 2 λεπτά για την εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πιθανόν να χρειαστώ λίγο παραπάνω από 2 λεπτά. Με αφορμή ότι 3 χρόνια τώρα τα παιδιά της περιοχής μας και γενικότερα τα παιδιά της Ελλάδος, σχεδόν όλων, δεν εμβολιάζονται και δεν ελέγχονται κατά τις φυματιώσεις. Η παράταξή μας φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα, που είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας.
Τα θέματα δημόσιας υγείας, καταρχάς, είναι πολύ ευαίσθητα, γι' αυτό δεν πρέπει να δημιουργούν κανένα φόβο. Μην έρχονται, δηλαδή, με τρόπο που δημιουργούν φόβο στην κοινωνία. Είναι ευαίσθητα και παρόλο που πολλά από αυτά θεωρούνται ότι δεν είναι αρμοδιότητες του Δήμου, είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επειδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε όλοι, θέματα, μέτρα δημόσιας υγείας λέγεται εκείνα τα μέτρα που παίρνονται για να αντιμετωπιστεί η υγεία ενός συνόλου. Η ποιότητα του νερού είναι θέμα δημόσιας υγείας. Ο αέρας, η διατροφή, το κάπνισμα, ο εμβολιασμός. Αντίθετα, σύστημα υγείας είναι το σύνολο εκείνων των μέτρων, των δράσεων και των επιδιώξεων για να αντιμετωπίσουμε την υγεία του ενός, για να μην αρρωστήσω εγώ ή για να γίνω καλά άμα έχω αρρωστήσει. Και βέβαια το σύστημα υγείας είναι δημόσιο, έχει ιδιωτική πτυχή, είναι μεικτό. Μέχρι σήμερα ο εμβολιασμός ήταν υποχρεωτικός στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Έλεγχος με φυματίνη, η γνωστή μαντού και κατά περίπτωση ενημένος εμβολιασμός. Αυτό οδήγησε στη χώρα μας, που ήταν πολύ ψηλά σε φυματίωση πριν 50 χρόνια, να φτάσει όχι μόνο αυτό, αλλά και το βιωτικό επίπεδο που ανέβαινε, η ποιότητα ζωής και όλα τα άλλα, να φτάσουμε στη φυματίωση, μια αρρώστια που πολεμιέται αλλά δεν ξεριζώνεται, σε επίπεδα μέσου όρου ανεπτυγμένων χωρών. Εκεί λοιπόν βρίσκεται η χώρα μας, παρόλο που τα τελευταία 5-10 χρόνια έχουμε μικρές τάσεις αυξητικές. Και αυτό είναι λογικό να το καταλάβουμε, διότι συμβαίνει, γιατί παρόλο που γινόταν υποχρεωτικός εμβολιασμός και έλεγχος, μέσα από τη διακίνηση πληθυσμών ελεγχόμενων ή όχι σωστά ελεγχόμενων ιατρικώς. Αυτά τα 3 χρόνια υπάρχουν δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών ότι υπάρχει μια έλλειψη, γιατί το Ινστιτούτο Παστέρ δεν έχει φυματίνη, δεν έχει μαντού, δεν έχει μπεζετζέ και καθυστερεί και από μέρα σε μέρα θα βρεθεί. Πριν λίγους μήνες έχουμε την ερώτηση του συντοπίτη μας, βουλευτή και πρώην συναδέλφου, του Γιώργου του Λαμπρούλη, και έχουμε και την απάντηση του Υπουργού που λέει ακριβώς τα ίδια. Πριν 20 μέρες ο Γενικός Γραμματέας της Δημόσιας Υγείας έστειλε μια εγκύκλιο γνωμάτευση, σύμφωνα με την οποία το σύστημα από υποχρεωτικό αλλάζει. Η αλλαγή αυτή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η παρέμβαση θα γίνεται σε ηλικία 0 έως 5 και μόνο σε ειδικούς πληθυσμούς, μειονότητες, μετανάστες. Στο 5ο έτος ηλικίας των παιδιών, δηλαδή στον υπηγείο, θα έχονται υποχρεωτικά με μαντού όλα τα παιδιά και από εκεί και πέρα θα παίρνουν ή θα παίρνουν το μέτρο ανάλογα με τα ευρήματα. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε έλλειψη μαντού, έλλειψη βεζετζέ. Έχουμε αλλαγή συστήματος και έχουμε και ένα κενό, ένα παράθυρο 3 χρόνων. Αυτό το παράθυρο μας δημιουργεί ως χώρα ένα πρόβλημα. Και η πρόταση δική μας ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πρέπει να κλείσει αυτό το παράθυρο. Τι πρέπει να γίνει κατά τη δική μας γνώμη? Πρέπει να καλυφθεί το Ινστιτούτο Παστέρ, άρα το κράτος, άρα υπηρεσίες δημόσιας υγείας, από φυματίνη για να μπορεί να κάνει μαντού και από μπεσεντζέ, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να ελεγχθούν με μαντού όλες αυτές οι ηλικίες οι οποίες δεν έγινε εμβολιασμός, που θα γινόταν υποχρεωτικός εμβολιασμός. Και τρίτον, να ξεκινήσει σωστά η καινούργια οδηγία, η οποία οδηγία οδηγεί σε ένα σύστημα αντιμετώπισης της φυματιώσεως, που δεν θα ισχύει από εδώ και πέρα μόνο στην Ελλάδα, ισχύει από αρκετά χρόνια σε πολλές άλλες χώρες που έχουμε πιθανόν περίπου το ίδιο ποσοστό νόσου. Άρα αυτό το παράθυρο, αυτό το κενό, δημιουργεί ένα πρόβλημα και πρέπει να κλείσει. Η δική μας πρόταση λοιπόν είναι να συνεδριάσει η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Εμείς θέλουμε να εισηγηθούμε στην Επιτροπή αυτά τα 3 πράγματα. Δηλαδή ότι εμείς ζητούμε και παρεμβαίνουμε, δηλαδή ο Δήμος της Λάρισας, αν επιστημονικά η Επιτροπή δεχτεί τη δική μας εισήγηση και τεκμηρίωση, πρέπει αυτό το κενό να καλυφθεί το συντομότερο με τον τρόπο που είπαμε. Οι δημόσιες υπηρεσίες στους ευπαθείς πληθυσμούς, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά των μεταναστών πρέπει να εμβολιαστούν όλα κατά, να ελεγχθούν και να εμβολιαστούν όλα κατά τη γνώμη. Και πιθανόν και άλλες μειονότητες. Πρέπει να εμβολιαστούν
και με απόφαση της Επιτροπής Παρέμβασης στις Υπηρεσίες Υγείας, όλα τα παιδιά που αυτό το διάστημα που ίσχυε το παλιό σύστημα δεν ελέγχονταν και δεν εμβολιαζόταν. Και τρίτον, να γίνει και μια πλήρη ενημέρωση του Ιατρικού Συλλόγου ή να συζητήσει με τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί οι συνάδελφοι γιατροί που αντιμετωπίζουν τα παιδιά από 0 έως 5 μπορεί να αντιμετωπίζουν και περιπτώσεις μεμονωμένες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εισήγηση του Γενικού Γραμματέα για ειδικούς λόγους. Πάθηση στην οικογένεια, στην ευρύτερη οικογένεια, κατοικία, τρόπος ίδρευση, αποχέτευση κλπ. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα λέγοντας ότι αν ενημέρωση γίνεται, να ακούσουμε και τη γνώμη σας, αλλά πιστεύω ότι για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και για πολλά τέτοια ευαίσθητα θέματα, νομίζω ότι η Επιτροπή Υγείας του Δήμου πρέπει να συνεδριάσει, να ασχοληθεί και να ζητήσει και η ίδια με την επιστημονική της τεκμηρίωση, να ζητήσει και τεκμηρίωση αν χρειάζεται, να προτείνει παρεμβάσεις στο Δήμο μας, που βεβαίως αυτό που θα συμβεί εδώ, λογικό είναι ότι πρέπει να συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, δεν είναι θέμα ότι θα συμβεί μόνο στο Δήμο της Λάρισας ή μόνο εμείς έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νασόκα. Η Δημοτική Αρχή, παρακαλώ. Ναι, νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικό στο θέμα. Έχουμε εδώ ειδικού, έχουμε την Περιφερειάρχη Υγεία. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουν το λόγο αυτοί οι γιατροί. Παρακαλώ, ποιο θα μιλήσει από. Ο συνάδελφος κ. Μπουσμπούκης, παιδίατρος. Καταρχήν να. Συγγνώμη λίγο. Να κάνουμε τοποθέτηση και μετά. Να κάνει μια τοποθέτηση η Δημοτική Αρχή του θέματος. Θέλετε ερωτήσεις. Καταρχήν, θα με αφήσετε να μιλήσω λίγο περισσότερο χρόνο και δεν θα μιλήσω τόσο πολύ ως δημοτικός σύμβουλος, ως πιο πολύ και γιατρός και παιδίατρος. Το θέμα του αντιφυματικού εμβολιασμού ήταν πάντα ένα αμφιλεγόμενο σύστημα. Εξαρτάται πρώτον από το δίκτυο διαμόλυσης της χώρας, από προδιαγραφές που βάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και από χίλια άλλα δυο πράγματα. Ορθώς ο κ. Νασιώκας είπε ότι κάποτε είχαμε πολύ φυματίωση και μπήκε. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο αντιφυματικός εμβολιασμός δεν προφυλάσσει από τη φυματίωση. Αυτό είναι γνωστό από πάντα. Εάν ήταν έτσι, η φυματίωση θα κάναμε εμβόλιο σε όλα τα νεογέννητα από την πρώτη μέρα γέννησης και θα έχει εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Έχει να κάνει και με πολύ κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Βασικά το εμβόλιο προφυλάσσει από πρωτοπαθή, από την κεχροειδή φυματίωση και από τη φυματιώδη μενικίτιδα. Δεν έπεται ότι άπαξ κάνει εμβόλιο αντιφυματικό, δεν κολλάς φυματίωση. Άμα ήταν έτσι, θα έχει εξαλειφθεί από τον πλανήτη. Το κόστος μηδέν. Δεν είναι θέμα κοστολογίου του εμβολίου. Πρακτικά, το αντιφυματικό εμβόλιο των 20 δόσεων κοστίζει 30 λεπτά. Ένα. Δύο. Παραδοσιακά στη χώρα, τις αποφάσεις για το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού τις ελάβανε πάντα, εδώ και πάντα πολλά χρόνια, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, η οποία στην ουσία ήταν δεσμευτική σχεδόν πάντα για τον εκάστοτε υπουργό. Δεν θέλω να υποστηρίξω την κυβέρνηση αυτή ή την προηγούμενη για το θέμα του αντιφυματικού. Μπορεί τα τελευταία 2-3 χρόνια για διλειτουργίες, τις οποίες δεν ξέρω που οφείλονταν, να είχε σταματήσει. Όμως, εδώ μπαίνει ζήτημα ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, μία φορά τώρα και παλιότερα, αποφαίνεται αυτά που αποφαίνεται και ισχύει αυτό που είναι από σήμερα. Δεν νομίζω ότι το έβγαλε όποιος υπουργός από το κεφάλι του. Τώρα, άμα μπούμε σε αυστηρά επιστημονικό λόγο, τι, πώς και γιατί, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι δουλειά του Δημοτικού Συμβουλίου να μπει σε αυστηρά επιστημονικά δεδομένα αν έπρεπε να διακοπεί, δεν έπρεπε, τι, πώς, γιατί κτλ. Όταν μιλάει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, νομίζω ότι όλοι πρέπει να εφαρμόζουν αυτό που λέει. Και αυτό γίνεται. Και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για όλα τα εμβόλια, άμα το πάρουμε παραπέρα, κάθε ένα-δύο χρόνια αλλάζει σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής.
Τώρα, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητήσουμε εάν η Επιτροπή αποφάσισε ορθά ή όχι. Οι ενδείξεις είναι συγκεκριμένες. Σαν παιδίατρος, κατά τη γνώμη μου, εγώ καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή λέει, παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνουμε πλέον αντιφυματικό, γιατί έτσι κρίναμε, μελετήσαμε χίλια πράγματα. Η έννοια να εμβολιάσεις αυτά τα νεογνά ή τα βρέφη υψηλού κινδύνου έχει την έννοια για μένα ότι επειδή δεν ξέρεις το περιβάλλον τους για να προφυλάξεις αυτά και όχι για να μην μεταδώσουν αυτά νόσο. Το παιδί δεν μεταδίδει φυματίωση σε άλλο, διότι δεν κάνει σπήλαιο. Η Επιτροπή, επομένως, όταν αποφασίζει να πει ότι να κάνει σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου, το κάνει απλώς για να προστατεύσει αυτά τα παιδιά, όσο μπορεί να τα προστατεύσει το εμβόλιο, από το περιβάλλον τους. Τέταρτον, κάθε παιδί που γεννιέται σε δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα ελέγχεται από παιδίατρο. Ακόμα. Και στις δημόσιες δομές. Παντού. Δεν υπάρχει παιδί που να γεννηθεί και να μην το δει ο παιδίατρος. Και να το εξετάσει και να συμπληρώσει το βιβλιάριό του. Επομένως, ελέγχεται άμεσα και όποιο είναι θα αποστέλνεται. Όσον αφορά τα παιδιά στα 5 χρόνια, υπάρχει το συγκεκριμένο ατομικό δελτίο υγείας του μαθητού που νήπια και πρώτη δημοτικού, τα παιδιά ελέγχονται από τον παιδίατρο και τα βιβλιαριά τους, τα οποία ζητιούνται και από τα σχολεία η φωτοτυπία τους, δια του λόγου του αληθές, και εκεί ο παιδίατρος είναι αρμόδιος να κρίνει σύμφωνα με τις οδηγίες την απράξη. Τώρα, το να πούμε σε επιστημονικό διάλογο εδώ μέσα, τι, πώς και γιατί, δεν το βλέπω. Δεν έχω να πω παραπάνω πράγματα. Μάλιστα. Αν θέλει ο κύριος Παπαλής να συμπληρώσει. Να συμπληρώσω ένα λεπτό. Παρακαλώ. Επί της ουσίας, δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι ίσως εν τη ρήμη του λόγου ο κύριος Ασιώκας είπε για την απόφαση τελευταία που ισχύει ότι προβλέπει μαντού στα 5. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέσα στην απόφαση αυτό. Υπάρχει μόνο στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά από έλεγχο, να κάνουν BCG. Δεν υπάρχει πλέον προληπτικός έλεγχος μαζικός με φυματίνη. Άρα δεν τίθεται θέμα έλλειψης. Δεν έχω μπροστά μου. Δεν υπάρχει έλεγχος με φυματίνη. Υπάρχει έλεγχος στα παιδιά που θα εμβολιαστούν, δηλαδή τα παιδιά υψηλού κινδύνου. Έτσι, δεύτερον, είναι σημαντικό αυτό που είπε ο κ. Μπουσμπούκης, ότι αυτό γίνεται για να προφυλαχθούν τα παιδιά που ζουν σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου και όχι για να μην μεταδώσουν. Αυτό θα να τονίσω. Και το τελευταίο, ότι καταργήθηκε με κριτήριο, επειδή πολλά χίλια πράγματα που είπε ο κ. Μπουσμπούκης εξέτασε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά το κριτήριο, το συμπέρασμα είναι ότι η χώρα είναι πλέον σταθερά και για χρόνια στις χώρες χαμηλού ενδημικού κινδύνου μαζί με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως και εκεί δεν γίνεται έλεγχος και εμβολιασμός, για τον ίδιο λόγο δεν γίνεται και εδώ. Άρα νομίζω ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Πράγματι υπήρξε ένα ζήτημα περισσότερο τύπου και όχι ουσίας όταν υπήρχε η έλλειψη, το διάστημα που υπήρχε η έλλειψη, αλλά επισήμως ακόμα ήταν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, υπήρχε ένα πρόβλημα. Περισσότερο τύπου, γιατί ξεκολουθούσαμε να ήμασταν χώρα χαμηλής επίπτωσης της φυματίωσης. Τώρα που και τυπικά έχει λυθεί το ζήτημα και δεν υπάρχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, αυτή η έλλειψη που, όπως είπε ο κ. Μπουσμπούκης, δεν οφείλεται σε οικονομικά, αλλά σε άλλες δυσλειτουργίες του Ιδρύματος Παστέρ, γιατί είναι πολύ φτηνά όλα αυτά. Τα εμβόλια που γίνονται τώρα στα παιδιά είναι τεράστιο κόστος σε σχέση με αυτό εδώ. Επομένως, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας για να συζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό μόνο. Κύριε Αντώνιο, παρακαλώ. Νομίζω πως οι δύο συναδελφοί μου λοιπόν έχουν τακτοποιήσει το θέμα, νομίζω, καλύτερα από μένα. Εκείνο που έχει όμως σημασία, και το ξέρει και ο κύριος Νασιώκας και οι υπόλοιποι, στο ζήτημα της πρόληψης δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα εμβολιασμού για τη φυματίωση, στο βαθμό που η πρόληψη με τις επισκέπτριες και τους υπόλοιπους, με τις υπόλοιπες ειδικότητες των υγειονομικών,
γίνανε στα σχολιά. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο εμβολιασμό. Όπου κρίνονταν ότι όντως οι συνθήκες ήταν τέτοιες, στο νοσοκομείο ερχόντουσαν, κάναν το μαντού και προχωρήσαμε στις παρακάτω διαδικασίες. Τι υπάρχει όμως αυτό το καιρό? Όντως, το ζήτημα των προσφύγων και οι καταβλισμοί έχουν ένα μεγάλο κίνδυνο. Δεν έχουν τον κίνδυνο της φυματίωσης. Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το ζήτημα με τα αντιγρυπικά. Καταβλισμός, λοιπόν, που είναι σε ενιαίους χώρους, εκεί με τα παιδιά και τους μεγάλους, σαφώς θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε όμως μια προσπάθεια και ήδη από τα Ινόφυτα, με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, γίνεται εμβολιασμός με αντιγρυπικά. Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι εκεί και όχι με το ζήτημα της φυματίωση και άλλα. Ξεκινάει λοιπόν αυτό και νομίζω πως σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες θα υπάρξει εμβολιασμός και μαζικός σε όλους τους προσφυγικούς καταβλισμούς. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, μετά και την τοποθέτηση της... Ο καθηγητής παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Σουργιανόπουλος, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Αποφασίζει. Ρωτήστε. Λοιπόν, να ακούσουμε και τους επικεφαλείς υπόλοιπους. Κύριε Καραγιώτου. Εμείς δεν έχουμε γιατρό, οπότε θα μιλήσω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, όπως κατανοεί κανείς, είναι πολύ εξειδικευμένο θέση για να μπορούμε να πάρουμε θέση το αν απαιτείται να γίνει εμβολιασμός για τη φυματίωση, τι φάρμακα απαιτούνται και δεν ξέρω τι. Εγώ από την ερώτηση που κατέθεσε, από το θέμα που έβαλε στη σημερινή ημερήσια διάταξη ο κύριος Νασιώγος και αυτά που υπόθηκαν από τους γιατρούς της πλειοψηφίας, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει παραδοχή ότι όσον αφορά τους εμβολιασμούς που πρέπει να γίνουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρθηκε, ακόμα υπάρχει ένα πρόβλημα, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι διαδικαστικό, είτε είναι δεν ξέρω τι, νομίζουμε ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση που να καλούμε την πολιτεία, τα όποια προβλήματα είναι αυτά, έστω και αν είναι διαδικαστικά, να λυθούν άμεσα για να προχωρήσουν αυτοί οι εμβολιασμοί σύμφωνα με την απόφαση από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Θα ήθελα όμως στην τοποθέτηση την τελευταία του κυρίου Αντωνίου, το οποίο αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στους καταβλισμούς που πρέπει να γίνουν αντιγρυπικά εμβόλια, και νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο αγγίζει την περιοχή μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εδώ πέρα ένα μόνιμο οικισμό πλέον στο πρώην στρατόπεδο στο Κουτσόχερο, όπου εκεί πέρα προφανώς ελπίζω η ΔΥΠΕΝ έχει... Είναι έτοιμοι από την ώρα που θα έρθουν οι πρόσφυγες να γίνουν όλα τα απαραίτητα εμβόλια που απαιτούνται. Παρακαλώ, άλλη τοποθέτηση. Κύριο Τζανακούς. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν κατάλαβα. Ο κύριος Νασιώγας δεν ζήτησε καμιά ευθύνη από το Δημοτικό Συμβούλιο και λαύροι αγαπητοί φίλοι απέναντι είπαν τελειώσαμε. Και ειδικά ο Γιάννης με εξέπληξε, τόσο χρόνο που τον ξέρω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Δεν είπε γιατί δεν γίνονται, φταίμε εμείς δηλαδή, φταίει το Δημοτικό Συμβούλιο ή φταίει η Δημοτική Αρχή. Ως γιατρός, ως πρώην Υφυπουργός Υγείας κτλ. Είπε κάποια πράγματα που βλέπω ότι τον ανησυχούν ή έτσι πρέπει να γίνουν. Τώρα την Επιτροπή, τη δικαιολογήσουμε την Επιτροπή και να τελειώνουμε. Συνήθως αυτά τα θέματα την χάνουν τη συμπαράσταση όλων των παρατάξεων και πάνε παρακάτω. Και ας απαντήσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Δεν κατάλαβε, γιατί είσαι έτσι εμέσως πλην σαφώς είπατε τι είναι αυτά που λέτε. Άντε, τελειώσαμε. Δεν σας έριξε ευθύνες. Δεν κατάλαβα καλά εγώ. Σας ζήτησε ευθύνες. Όχι. Τότε έτσι πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Από τη Νέα Λάρισα, ο κύριος Ξηρομυρίδης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν στεκόμαστε σε αυτά που ακουστήκαν εκτός του εισηγητή, θα νομίζαμε ότι η ενημέρωση και η συζήτηση ήρθε με πολύ μεγάλη αφέλεια. Δυστυχώς, ο κύριος Νασιώκας, πάρα πολλές δεκαετίες γιατρός και διακεκριμένος και μάλιστα διετέλεσε και στο Υπουργείο και είναι βαθύς γνώσης αυτών των θεμάτων, τα πράγματα θα επιτρέψετε να εξηγήσουμε σε όλους ότι είναι λίγο διαφορετικά. Και θα τα διαβάσω από μέσα για να καταλάβετε τι συμβαίνει όλοι. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού συστήνει εμβολιασμό, καθολικό εμβολιασμό παιδιών της Α Δημοτικού δεν έχει επαρκή αποτελεσματικότητα όπως ακούστηκε. Για το λόγο αυτό
συστήνεται επικέντρωση στον εμβολιασμό κατά τη γέννηση ή ως την ηλικία των 5 ετών των παιδιών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο. Όλα αυτά που ακούστηκαν τα επιστημονικά ίσχυαν στην Ελλάδα και πέσαν τα ποσοστά όταν δεν είχαμε σχεδόν καμία μηδενική μετακίνηση μαζικού πληθυσμού. Τα πράγματα αλλάζουν και η απόφαση μας λέει τώρα, ακούσατε τι είπε η Εθνική Επιτροπή, που πρέπει να δώσουμε το βάρος και δεν δίνει διευκρίνηση. Μιλάει από 0 έως 5 και έρχεται μια πολύ σύντομη απόφαση από το Γενικό Γραμματέα που αναλαμβάνει όλη αυτή την ευθύνη και αναλαμβάνει την ευθύνη και για τα κέντρα συγκέντρωσης και για τους ανθρώπους που μετακινούνται, που είναι έξω από αυτά ή φεύγουν από αυτά και δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Τα ξέρουμε όλα, τα ζούμε καθημερινά. Η απόφαση λοιπόν λέει, θυμάστε τι είπε η Επιτροπή, και λέει διακοπή της εφαρμογής καθολικού αντιφυματικού στα παιδιά της Α' Δημοτικού και η πρόληψη της φυματίωσης συστήνεται να γίνεται με εμβολιασμό BCG στη γέννηση σε νεογνά, όπως λέει η Επιτροπή, ποιο όμως, όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρεται συγκεκριμένα σε αθήκανους και μετανάστες. Ενώ η Επιτροπή δεν το λέει αυτό. Μιλάει γενικά για αυξημένο κινδύνο, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Άμα προσέξετε και θα τα καταθέσω να τα πάρετε όλα να μοιράσετε, δεν είναι απλό το θέμα. Και έρχομαι και ένα βήμα παραπέρα, το οποίο δεν μπορούμε να το, σε καμία περίπτωση να το παρακάμψουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό ίσως οι περισσότεροι νομίζω δεν θα το ξέρουν. Το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με τον Καλλικράτη είναι σαφέστατο. Και γι' αυτό το έφερε ο κ. Νασόκας και καλά έκανε για να ανοίξει τα μάτια ολωνών. Η εφαρμογή των προγραμμάτων εμβολιασμού και η διενέργειά τους είναι και αρμοδιότητά μας, να μην πω ότι είναι μόνο αρμοδιότητά μας. Έτσι όπως το αναφέρει το άρθρο 75. Ο κ. Νασόκας δεν έχει καμία, από ό,τι έχω καταλάβει, καμία διάθεση να αντιπολιτευτεί κανέναν. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό και είναι σημαντικό. Μπορεί όλη η Ευρώπη να κινείται πάλι αντίθετα από αυτά που ίσχυαν παλιά, γιατί είχαμε θανάτους και ηλικιωμένων και ομάδων που δεν ήταν υψηλού κινδύνου, αστυνομικών, στρατιωτικών, υγειονομικών, και αλλάζει άρδιν προς την αντίθετη κατεύθυνση που είχαμε μέχρι τώρα. Ενώ εμείς πάλι το πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που πρότεινε ο Έκτορας Νασόκας πρέπει να γίνει και έχουμε υποχρέωση να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και να μην το πάρουμε ελαφρά την καρδία. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Έχουμε χωριά που είναι πάρα πολύ κοντά, έχουμε μετακίνηση πληθυσμού και μέσα στην πόλη και δεν είναι μόνο αυτοί που είναι μέσα στο κέντρο εγκατάστασης. Είναι και πολλοί που περιφέρονται και είναι και ανεξέλεγκτοι. Νομίζω ότι ο Έκτορας Νασόκας το έθεσε σε πολύ σωστή βάση και πρέπει να κινηθούμε με υπευθυνότητα όλοι μας. Λίγο από τη Λαϊκή Συσπήρωση θα μιλήσει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι μας επιβεβαιώνει και η ανακοίνωση που βγάλαμε. Δηλαδή, και όταν το επαναφέραμε το ζήτημα πριν από 2 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε η νεόκοπη Δημοτική Αρχή που περίμενε να αναλάβει το πέρασε εξ απαλώνων ήχων και η απερχόμενη τότε δεν του έδωσε τη σημασία που έπρεπε. Και νομίζουμε ότι αυτό έχει αιτία. Και η αιτία είναι ότι συμπλέουν, είναι κοινή η στρατηγική, η πολιτική στόχευση, τι, δηλαδή μια ευθύνη του κράτους να περάσει προαιρετικά, με τον τρόπο δηλαδή της προαιρετικότητας, να περάσει στην ευθύνη την ατομική της κάθε οικογένειας, του κάθε γονιού, του κάθε παιδιού κλπ. Στην ουσία ποιον χτυπάει αυτή η στρατηγική, χτυπάει τα λαϊκά στρώματα, τις λαϊκές οικογένειες, αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν. Και εμείς θα πάμε παραπέρα την κουβέντα, διότι εντάξει, μπορεί να έχουμε τώρα μια επιτροπή που να λέει ότι δεν χρειάζεται να γίνει το εμβόλιο. Όμως θα βάλουμε για προβληματισμό και το εξής. Η επιτροπή, το κράτος είναι αταξικό, είναι ουδέτερο, δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον το κράτος και οι υπηρεσίες του. Δεν εξυπηρετεί δηλαδή το κράτος στοχευμένα μονοπωλιακούς ομίλους, φαρμακευτικές εταιρείες, το μεγάλο κεφάλαιο που λύνει και δένει και αποφασίζει στην ουσία τι θα πουλήσει και τι δεν θα πουλήσει στα ζητήματα των φαρμάκων, των εμβολίων, των υγειονομικών κτλ. Επομένως, δεν μπορεί να επιχειρεί κάποιος να πείσει με το επιχείρημα ότι η Επιτροπή αποφάσισε. Εμείς θα βάλουμε ένα άλλο ζήτημα.
από 1η-1η του 17 καταργείται το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας. Και αυτό δεν κάνει δουλειά. Βγαίνει από τον ΕΟΠΗ. Πρέπει να το πληρώνουν οι γυναίκες από την τσέπη τους. Από τον Ιούλιο βγήκε η ψηφιακή μαστογραφία. Και αυτή δεν είναι αποτελεσματική γιατί βγάλανε. Και αυτά τα έκανε η κυβέρνηση της πρώτη φορά αριστεράς. Γι' αυτό, κύριε Τζανακούλη, υπήρχε η φαγούρα. Γιατί δεν τα έκανε μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα, με τις ανάλογες πολιτικές ευθύνες και του εισηγητή του σημερινού θέματος, που πρέπει να τις αναλάβει, στο ζήτημα των περικοπών πάντα, δεν λέω για το ζήτημα το συγκεκριμένο που συζητάμε, και τη στόχευση της πολιτικής, αλλά και η δήθεν αριστεροί, οι λεγόμενοι αριστεροί που θα προστατεύανε το σύνολο και τα λοιπά, αφαιρούν μια σειρά από εμβόλια, στην ουσία υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την υγεία του λαού. Σε αυτά θα πάρει θέση η Δημοτική Αρχή. Θα πάρει δηλαδή θέση να πει ότι καταδικάζουμε πολιτικά την κυβέρνηση σε αυτή τη στόχευση. Το ότι καταργήθηκαν πρωτοβάθμιες δομές υγείας, το κέντρο μητέρας, ξέρω εγώ και όλα αυτά που γινόταν ο εμβολιασμός ευπαθών κοινωνικών ομάδων και απόρων, ότι περνούσαν από εκεί πάνω από 3.000 παιδιά ετησίως, και αυτά δεν χρειαζόταν. Αυτά τώρα γίνονται. Γινόταν πριν και συνεχίζονται και τώρα. Τα παιδιά είναι ανεμβολίαστα από τον Αύγουστο του 2013. Δηλαδή τα παιδιά της σημερινής τρίτης δημοτικού δεν έχουν εμβολιαστεί. Για το ζήτημα πάντα του αντιφηματικού. Επομένως, εμείς λέμε ότι αυτή η πολιτική έχει ξεκάθαρη στόχευση. Και η Δημοτική Αρχή, αλλά και στα προγράμματά τους οι άλλες παρατάξεις, προεκλογικά λέγατε ότι τα κενά θα τα καλύψουμε μέσω του εθελοντισμού, των ΜΚΟ, των κοινωνικών παντοπολίων, των φαρμακείων, των κοινωνικών ιατρίων κλπ. Αυτές ήταν οι βασικές στοχεύσεις σας. Ότι θα είστε εδώ να μπαλώνετε ένα κράτος το οποίο κόβει από το λαό για να δώσει στο μεγάλο κεφάλαιο, να εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα. Πώς τα εξυπηρετεί? Κόβοντας από τις δημόσιες δαπάνες, αυξάνει το πλεώνασμα και το μοιράζει μέσω των αναπτυξιακών νόμων, των φοροαπαλλαγών και ό,τι άλλο σχεδιάζεται το επόμενο διάστημα. Σε αυτά θα πάρει θέση η Δημοτική Αρχή. Ολοκλήρωσε, Πέτρο. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω, θεωρούμε ότι πρέπει εδώ πέρα να διασφαλιστεί ο δωρεάν εμβολιασμός όλων των παιδιών. Αυτό πρέπει να βάλει ως στόχο, ως διεκδίκηση, το Δημοτικό Συμβούλιο. Να δεσμευτεί η διοίκηση της 5ης ΥΠΕ που είναι εδώ, ότι θα εμβολιάσει τα παιδιά, θα διαθέσει τα εμβόλια, λοιπόν, και γιατί μπαίνει και ζήτημα άμεσου κινδύνου, και όχι μόνο για τους πρόσφυγες και μετανάστες, που πρέπει να εμβολιαστούν. Και δεν είναι μόνο αυτά, και της υπατήτηδας έχει καταργηθεί. Έχει βγει, πρέπει να το πληρώσεις από την τσέπη σου. Και τα λέμε τώρα κι εμείς που είμαστε γονείς με μικρά παιδιά που έπρεπε να πληρώσουμε εμβόλια 200 ευρώ, δύο δόσεις. Για μια λαϊκή οικογένεια. Το αν είναι υποχρεωτικό, αυτό το ελαφρά την καρδία, το αν είναι υποχρεωτικό, παίζοντας με την αγωνία του γονιού, να μην το ξεστομίζετε τόσο εύκολα. Να μην το ξεστομίζετε στους γονείς, το αν είναι υποχρεωτικό να βάλουν το παιδί τους σε κίνδυνο. Και αν έχουν να δώσουν τα 200 ευρώ ή δεν τα έχουν. Κύριε Κρίκο, εγώ σας... Λοιπόν, αυτή είναι η αντίληψή σας όμως. Αυτή είναι η αντίληψή σας. Και εδώ πέρα είναι και άλλοι μαζί με την Δημοτική Αρχή που στηρίζει το σχήμα που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και η ΛΑΕ που συμφωνεί. Είναι και το ΠΑΣΟΚ το μισό. Είναι και το ΚΙΔΙΣΟ εδώ μέσα. Άρα, γι' αυτό σας λέω, είναι κοινή η στρατηγική σας σύμπλευση. Τον καπιταλισμό υπηρετείτε. Απλά καμιά φορά πρέπει να δουλέψουμε και λίγο την προπαγάνδα ότι ενδιαφερόμαστε. Αλλά ξεσκεπάστηκε. Και ξεσκεπάζεται ποια είναι η κυβέρνηση της αριστεράς και η Δημοτική Αρχή της λεγόμενης αριστεράς. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση από συναδέλφους? Απάντηση. Θέλετε να δευτερολογήσετε, να ξεκινήσουμε δευτερολογίες. Ο κύριος Νασόκας. Καταρχάς, το θέμα δεν ετέθη ούτε αντιπολιτευτικά. Γιατί είναι τόσο μεγάλα θέματα αυτά που δεν στέκουν, δεν αντέχει η κοινωνία να το βάλει ως αντιπολίτευση. Θα το βάλει ως πρόταση. Άλλαξε το σύστημα με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
Σωστά. Αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού είχε το προηγούμενο σύστημα. Και κάποια στιγμή άλλαξε, και κολλός άλλαξε. Εγώ δεν το αμφισβήτησα αυτό. Δεν αμφισβήτησα, κύριε συνάδελφε, καθόλου την επιστημονική εξήγηση τι σημαίνει εμβολιασμός στα παιδιά και από τι προφυλάσσει. Δεν τοποθετήθηκα πριν και δεν είπα κάτι διαφορετικό από αυτό, γιατί συμφωνώ μαζί σας. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι γιατί με τέτοιο πάθος εναντιωθήκατε στη συζήτηση, γιατί έχω να σας πω κάτι. Πιστεύετε εσείς ότι το καινούργιο σύστημα αυτομάτως θα λειτουργήσει και έτσι οι γονείς όλης της Ελλάδος, όλων των χωριών, όλης της περιοχής θα βρουν και βεβαίως όποιος άλλος εκεί ποιες είναι υψηλού κινδύνου, ποιοι θα εμβολιαστούν, ποιοι θα εμβολιαστούν με τον παιδίατρό τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εγώ συμφωνώ με το καινούργιο σύστημα. Και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται, γενικευμένη υπήρχε σε μια άλλη φορά, δεν χρειάζεται τώρα. Δεν βοηθάει. Τι χρειάζεται όμως? Την παρέμβαση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι πρέπει να βρούνε, έτσι, να προσεγγίσουν, να ελέγξουν, να βρούνε όλες αυτές τους ανθρώπους, όλα αυτά τα παιδιά που θα κινδυνεύουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κλείνω λέγοντας, η Επιτροπή Υγείας του Δήμου ας συζητήσει πώς ο Δήμος της Λάρισας, λέει ο Δήμαρχος, ο αναπληρωτής, ωραία, θα τα κάνουν οι υπηρεσίες υγείας, θα τα κάνουν καλά, πιθανόν και όχι. Για να δούμε εμείς σαν Δήμος πώς θα βρούμε ποιες περιοχές του Δήμου μας κινδυνεύουν τα παιδιά μας, ποια δεν μπορούν να εμβολιαστούν, πώς θα εμβολιαστούν και ποιος θα το κάνει. Και βεβαίως να πιέσουμε τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας για να το κάνουν. Αυτό έχει την έννοια η πρότασή μου και δεν έχει τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Νασόκα. Κύριε Παπαλή. Ναι. Λοιπόν, πολλά υπόθηκαν και με πολύ διαφορετικές ματιές. Προφανώς και ο κύριος Νασιώκας αυτό ξεκαθάρισε τώρα στη δευτερολογία του τι περίπου εννοεί. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον εμβολιασμό. Το θέμα όπως μπήκε, το προσπεράσαμε, όχι επειδή έχουμε μία σύμπραξη συμφερόντων κατά τον Πέτρο. Και, ναι, εν πάση περιπτώσει και με τις εταιρείες που δεν παράγουν αυτό το εμβόλιο, αλλά προφανώς και γιατί αυτό είναι μια επιστημονική κουβέντα για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, αν όπως ο κύριος Κρίκης θέλει, μιλήσουμε για όλα επί παντός του Ινστιτούτου της Υγείας, χρειάζεται μια συνεδρίαση πρώτα προετοιμασίας της Επιτροπής Υγείας της άτυπης Επιτροπής του Δήμου και μετά μια συνεδρίαση με ένα θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου για να πάρει θέση ίσως σε κάποια ζητήματα. Γιατί έβαλε κάποια ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα στο χώρο της υγείας. Το ξέρουμε και παλεύουμε γι' αυτό. Από διάφορες θέσεις, κύριε Κρίκη. Αλλά δεν είναι σήμερα η κουβέντα επί παντός επιστητού της υγείας και για το εμβόλιο για τον HPV και για όλα τα εμβόλια που υπάρχουν. Προφανώς και δεν είναι θέσφατα αυτά που αποφασίζονται, αλλά με τι σκεπτικό αποφασίζονται. Να προσέξετε λίγο πώς τοποθετήσετε πολιτικά. Μπορείτε, χωρίς να είστε επιστημονικά επαρκείς, να ξέρετε πότε πρέπει να τοποθετηθείτε έτσι ή αλλιώς. Όταν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δηλαδή λέει ότι αυτό είναι επιστημονικά ανεπαρκές και δεν χρειάζεται, είναι έτσι. Όταν η Επιτροπή Εθνικού Εμβολιασμού λέει ότι αυτό δεν είναι οικονομικά, όπως το λέμε, οικονομικά επαρκές, cost effective λέγεται αυτό, τότε είμαι μαζί σας. Δεν είναι Ευαγγέλιο αυτό που λέει η Εθνική Επιτροπή, αλλά τότε λέει ότι δεν είναι cost effective να εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Δηλαδή δεν έχει την αναλογία αποτελέσματος κόστους που σε συνθήκες καπιταλισμού θα μπορούσε να είναι αποδεκτή. Άρα μπορείτε να ξέρετε πότε το ζήτημα μπορεί κανείς να πει ότι όχι, πολιτικά θα πω ότι αυτό είναι λάθος. Αποφάσισε η Επιτροπή Εμβολιασμού με βάση οικονομικά κριτήρια και όχι με βάση επιστημονικά κριτήρια. Έτσι, για να κλείνω με αυτό, να πω ότι αυτό που ήταν πολύ επικίνδυνο ως τοποθέτηση από όλα όσα ακούστηκαν ήταν η τοποθέτηση του κ. Ξηρομερίτη, ο οποίος έβαλε ζητήματα χωρίς στοιχεία και κόντρα στα στοιχεία. Υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση στη χώρα και η επιτήρηση αυτή είναι από το κελπνό. Δεν υπάρχουν δηλωμένα κρούσματα φυματίωσης, γιατί πάλι γι' αυτό συζητάμε. Αν πιάσουμε κουβέντα επί παντός του πιστητού, δεν τελειώνουμε. Δηλωμένα κρούσματα φυματίωσης από στρατόπεδα των προσφύγων δεν υπάρχουν στο κελπνό. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει μηνιαία αναφορά επιτήρησης από το κελπνό που είναι στο site του κελπνό. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά μετά είπατε για τους μετανάστες που κυκλοφορούν στην πόλη.
και τον κίνδυνο που αυτό προκαλεί. Γενικά, ήταν επικίνδυνος ο τρόπος που τοποθετηθήκατε, γιατί συνέδεσε στοιχεία από άλλες χώρες με την τωρινή πραγματικότητα και τη δημιουργία ενός κλίματος. Αν εσείς θέλετε να κάνετε τώρα εδώ την δημιουργία ενός κλίματος, σας παρακαλώ. Είμαστε επικίνδυνοι, λέμε διαφορετικά πράγματα. Σας παρακαλώ, δεν έχει το λόγο. Σας παρακαλώ, περιμένετε. Εγώ θεωρώ πολιτικά ότι αυτές οι τοποθετήσεις είναι που είναι επικίνδυνες, γιατί δημιουργούν ένα κλίμα στον κόσμο, ένα φόβο που δεν υπάρχει. Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να είναι η διεκδίκηση δική μας στα παιδιά των προσφύγων για να προστατευτούν τα ίδια. Όπως ο εμβολιασμός και από όλα τα παιδικά νοσήματα που έχει καθυστερήσει στα παιδιά των προσφύγων. Για να προστατευτούν τα ίδια. Και όχι γιατί κινδυνεύει η κοινωνία και τα χωριά που είναι κοντά, που είπε ο κ. Ξενομήρητης. Αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε και συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο κ. Νασιώκα στο τέλος, είναι ότι πρέπει να ενταθεί η επιδημιολογική επιτήρηση. Εμείς πρέπει σαν Δήμος να διεκδικήσουμε το Κελπνό να έχει το προσωπικό που πρέπει, που δεν το έχει. Και να δούμε με ποιους τρόπους μέχρι να τα αποκτήσει μπορούμε να συνδράμουμε στην επιδημιολογική επιτήρηση. Και το κάνουμε με το ιατροκοινωνικό κέντρο που είχαμε στη Νέα Σμύρνη και που έχουμε επιδημιολογική επιτήρηση στον χώρο της Νέας Σμύρνης, στον χώρο των Ρωμά, δηλαδή που είναι μία από τις ευπαθείς ομάδες που αναφέρεται. Και μάλιστα ετοιμάζουμε, όπως κάναμε και πέρσι με την πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού, ετοιμάζουμε και φέτος με τις κλινικές του Πανεπιστημιακού και ειδικά με την υπατολογική. Ετοιμάζουμε μια παρέμβαση του Δήμου και σε αυτό για να εμπλακούμε περισσότερο εκεί που το κράτος λείπει και που είναι η επιτήρηση των υπατητίδων, παραδείγματος χάρη. Και ό,τι άλλο μπορεί να συμβεί από το καινούριο κέντρο κοινότητας, το οποίο θα είναι ένα διαβρισμένο ιατροκοινωνικό κέντρο που δεν θα είναι πια στην περιοχή των Ρωμά, αλλά θα είναι το κέντρο κοινότητας παράρτημα κέντρου και Νέας Σμύρνης, άρα αφορά πια όλη την πόλη. Και θα φέρουμε θέματα για να τα συζητήσουμε. Και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να συνεδριάσει και η άτυπη Επιτροπή Υγείας για να επιληθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση? Πάντως η πρόταση έμεσα όπως ετέθη να προετοιμάσει η Επιτροπή Υγείας τα θέματα της υγείας και να συζητήσει ένα δημοτικό συμβούλιο με συγκεκριμένο θέμα, εγώ τη βρίσκω γόνιμη και θα είναι χρήσιμη να γίνει. Λοιπόν, υπάρχει άλλη δευτερολογία? Τι να ψηφίσουμε? Μισό λεπτό. Έγκριση. Μισό λεπτό, θα σου δώσω το λόγο. Είναι μέρος, δεν είναι έγκριση. Εγώ νομίζω. Δημήτρη, νομίζω. Νομίζω ότι μετά την συζήτηση κτλ. Φάνηκε ότι καλώς έκανε ο κύριος Νασιώκας, όλοι το αποδεχόμαστε αυτό και έφερε το θέμα για ενημέρωση. Έτσι. Δεν υπήρξε καμία αντιπολιτευτική διάθεση. Και Τζανακόλιο, Γιάννη, που έχει πάντα με τέτοιο πάθος, μιλάει για ό,τι και να μιλάει. Νομίζω ότι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ήταν έτσι. Νομίζω ότι ο κύριος Νασιώκας έκανε μια πρόταση η οποία γίνεται αποδεκτή από όλους μας. Έτσι. Θα πάει το θέμα να συζητηθεί και μαζί με όλα τα άλλα θέματα είναι επιτέλους ευκαιρία να συνέλθει η Επιτροπή Υγείας και ό,τι χρειαστεί θα έρθει προς για εισήγηση του Συμβούλου και από εκεί θα πάρουμε μετά όποιες αποφάσεις χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτό καταλήγουμε. Έτσι. Συμφωνείτε με την πρόταση του αναπληρωτού Δημάρχου για την Επιτροπή Υγείας? Και να συγκληθεί σύντομα, να το πω και αυτό, σύντομα. Αν είναι δυνατόν και από εβδομάδα. Ωραία. Κύριε Διαμάντη. Απλά θέλω να ρωτήσω, δεν είναι τοποθέτηση δευτερολογία, είναι μια ερώτηση που αν θέλετε μου απαντάτε εσείς ως πρόεδρος. Πότε έχει συνεδριάσει και πόσες φορές η Επιτροπή Υγείας? Καμία. Κύριε Κρίκη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι και από ένα μεμονωμένο ζήτημα που συζητάμε, ένα ξέχωρο ενταγμένο δηλαδή στο γενικότερο πλαίσιο, φαίνεται και η φιλοσοφία όσων τοποθετούνται. Τώρα, από τις νοθεσίες, καλύτερα να μας πούν αυτοί που μας κάνουν νοθεσίες πώς να τοποθετούμαστε, αν αποδέχονται τη λογική της λειτουργίας του συστήματος υγείας κόστος-όφελος. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική της λειτουργίας. Δεν σε διάκοψα. Αυτή είναι όμως η λογική της λειτουργίας. Που αποδέχεται και η σημερινή κυβέρνηση. Και όταν λέτε ότι σαν δημοτική αρχή θα έρθω εγώ να καλύψω τα κενά και όχι να διεκδικήσω από το κράτος πόρους, δομές, προσωπικό, εξασφάλιση των εμβολίων και του τρόπου που θα γίνεται ο εμβολιασμός και αποδέχεστε όλοι ότι θα υπάρχει αυτό το πράγμα και ότι θα εμπλέκονται μέσα Ερυθρός Σταυρός, ΜΚΟ, διάφοροι οργανισμοί. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, ευκαιρία το λέω αυτό και πρέπει να το συζητήσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε τώρα με την έναρξη των σχολικών τμήματων που θα πάνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Πού παραχώρησε το Υπουργείο την ευθύνη της λειτουργίας? Σε ΜΚΟ και θελοντές. Εκεί την παραχώρησε. Αυτούς θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα. Γι' αυτό σας λέμε
ότι εμείς, η δικιά μας πολιτική πρόταση είναι στην αντίθετη πλευρά. Είναι αυτή που εξασφαλίζει από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι αυτή που δίνει ευκαιρία, αν έχεις την ευκαιρία, αλλά αυτή που εξασφαλίζει το δικαίωμα. Και νομίζω πολιτικά σε αυτό έπρεπε να τοποθετηθούμε. Δεν είναι ένα ξέχωρο ζήτημα ο αντιφυματικός εμβολιασμός και να τον ξεχωρίσουμε, να τον βγάλουμε από το συνολικό πλαίσιο του εμβολιασμού στην Ελλάδα. Μπορούσαν να τοποθετηθούν οι δυνάμεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Να το ανοίξουν. Δεν είπε κανένας να μην το ανοίξουν. Επομένως, οι νουθεσίες θα πρέπει να παίρνουν και υπόψη και άλλα πράγματα. Το τι θέση παίρνουμε, το πώς πατάμε σε δύο βάρκες, το πώς θέλουμε να είμαστε και με το λαό, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούμε και την πολιτική του κεφαλαίου. Και μου λέτε για την Επιτροπή, τελειώνω με αυτό, και μου λέτε για την Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή, και αν έχει επιστημονικό έλεγχο, να με συγχωρείτε. Πόσοι επιστημονικοί έλεγχοι έχουν γίνει μέχρι τώρα που λένε, ας πούμε, ότι οι ατμιστές σώζονται ενώ οι καπνιστές πεθαίνουν. Πόσοι επιστημονικοί έλεγχοι μας το λένε αυτό. Δηλαδή, εάν βγει μια επιστημονική έρευνα μέσα στον καπιταλισμό, που ξέρουμε ποιος έχει τα μέσα, ποιος κινεί τα νήματα, ποιος κρατάει στα χέρια του δηλαδή αυτό το δίκτυο. Τελειώνω με αυτό. Δεν μπορούμε να πονηρευτούμε για ποιο λόγο πριν από 10 χρόνια ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός και μετά από 10 χρόνια δεν είναι υποχρεωτικός και γίνεται προαιρετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κρίκη. Λοιπόν, όπως ήθιστε, εν ημέρω συζήτηση δεν λαμβάνεται απόφαση, αλλά η πρόταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι του κυρίου Νεζόκα για την Επιτροπή Υγείας, που αποδέχθηκε και η Δημοτική Αρχή, είναι εφαρμόσιμη. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Εδώ, Πρόεδρε, όμως, ο διοικητής της Υπεδίτης με έρχει κανένα ζήτημα από αυτά που πάει. Θα πάει στην Επιτροπή Υγείας. Δημοτικό σύμβουλο, δεν θα λύσουμε. Κύριε Κρίκη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο δεύτερο θέμα, έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων του Δημάρχου Καλογιάννη στη Γερμανία. Ομόφωνα. Στο θέμα, το δεύτερο, παρακαλώ. Θα ήθελα λίγο να μας ενημερώσει ο αναπληρωτής δήμαρχος με ποια ατζέντα, να το πω έτσι, γίνεται η επίσκεψη του Δημάρχου στο συγκεκριμένο Δήμο στη Γερμανία και αν ακολουθείται, αν συνοδεύεται ο Δήμαρχος από υπηρεσιακά στελέχη. Από ποιον συνοδεύεται μόνο του πήγε? Ναι, από τον κύριο Καμάρη. Καμάρη. Είναι μια πρόσκληση του Δημάρχου του Όφενμπουχ για μια εκδήλωση. Δεν ξέρω ακριβώς τι εκδήλωση είναι, έτσι, αλλά έχει πρόσκληση του Δήμου. Δεν ξέρω πραγματικά το αντικείμενο. Δεν υπάρχει ένα υπηρεσιακό, μόνο ο κύριο Καμάρη είναι μαζί του. Τώρα τι και ήδη από ό,τι άκουσα, έχει... Ναι, τώρα τι να πω δηλαδή, ότι μου το είπε και ξέχασα, να το πω. Να το πω, μου το είπε και ξέχασα. Α, παίρνω εγώ την ευθύνη δηλαδή, εντάξει, έλεος τώρα. Εντάξει. Πήγε για βόλτα. Έμα τώρα... Κύριε Σούλτη, με συγχωρείτε, δεν είπαμε αυτό. Συγγνώμη, στο μην κάτω, το ευκαλίζετε. Το προηγούμενο συμβούλιο, ο Δήμαρχος ανέλησε αναλυτικά γιατί θα πάει στο όφελο. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, μισό λεπτό. Δεν θέλω να το κάνω. Ούτε είχα σκοπό να το πω, αλλά επειδή το ευκαλίζατε. Κύριε Πρόεδρε, πώς αισθάνεστε ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιείτε μία απόφαση χωρίς να έχει περάσει πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο? Ταξιδεύει βράδυ, προλαβαίνει, είναι η ώρα, τι ώρα είναι. Δεν πέταξε ακόμα. Κύριε Σούλτη, μην ευθυλίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ο Δήμαρχος πάει κάπου για υπηρεσιακούς λόγους. Θα σας πω, εσείς το εγκρίνετε, κύριε... Δεν το εγκρίνετε. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, εγκρίνετε και θα σας απαντήσω ότι συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα, γιατί δυστυχώς δεν είναι πάντα εύκολο να κάνουμε 2,5 συμβούλια το μήνα μέσω όρο. Δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε όλα. Τι θέλετε δηλαδή? Λοιπόν, καταγγείλτε, κάντε καταγγελία. Με συγχωρείς τώρα. Τώρα μην μένουμε σε θέματα τώρα. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο. Ποιος υπηρεσιακός παράγοντας συνοδεύει τον κύριο Καλτσά? Κανένας. Μόνος του. Το δεύτερο θέμα έγκριση μετάβαση του κύριου Καλτσά. Κατά πλειοψηφία. Το τρίτο, συγγνώμη. Ναι. Το άλλο, εντάξει. Ναι. Κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Πάμε στο 4. Έγκριση διοργάνωση των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και μπάσκετ εργαζομένων περίοδο 2017.
Αν δεν υπάρχει άλλος, ο κύριος Κρίκης. Ερώτηση... Όχι, Ερώτηση, αν δεν υπάρχει... Κοίταξε, αν δεν υπάρχει άλλος... Κοίταξε, δεν σηκώσετε χέρι. Από τη δική μας παράταξη θα τοποθετηθεί και θα κάνει κάποιες ερωτήσεις ο κύριος Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ερώτηση, τοποθέτηση. Τοποθέτηση. Ερώτηση, κύριος Παπαδημητρίου. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κωνσταρόπουλο αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στα συγκεκριμένα πρωταθλήματα. Δηλαδή, με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή τι γινόταν και πέρυσι και πρόπερσι, ας πούμε, πώς έγιναν αυτά τα πρωταθλήματα. Αν υπήρξε κάποια αναβάθμιση, κάποια καινοτομία σε σχέση με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και αν έχετε πιάσει λίγο το σφιγμό των αθλουμένων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι, για το αν είναι ευχαριστημένοι, στο αν υπάρχουν ελλείψεις και αν προτίθεστε μέσα από αυτή την προκήρυξη που κάνετε αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το ένα είναι αυτό. Δεν ξέρω αν μέσα στο κομμάτι της ερώτησης θα κάνω και μια πρόταση δικιά μας, κύριε Κωνσταρόπουλε, η οποία αφορά τον εμπλουτισμό των πρωταθλημάτων και με κάποια άλλα αθλήματα. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια δεν υλοποιείται πέρα από τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο τίποτα άλλο. Σε μια πόλη όπως είναι η Λάρισα, που έχει μια αρκετά μεγάλη ιστορία, θα έλεγα, στο βόλεϊ γυναικών, βόλεϊ αντρών, και όπως καταλαβαίνετε, κάποια άτομα που φέραν διακρίσεις σε αυτή την πόλη μέσα από αυτό το χώρο, αυτή τη στιγμή πιθανώς να είναι παλέμαχοι. Όχι πιθανώς, σίγουρα είναι παλέμαχοι. Άρα λοιπόν υπάρχει έδαφος εκεί για να εμπλουτίσουμε λίγο το συγκεκριμένο κομμάτι και να κάνουμε μια διοργάνωση στο εργαζομένων και για το βόλεϊ. Είναι μια πρόταση δικιά μας αυτή. Και αφουγκραζόμενοι βέβαια να πούμε και τον σφιγμό του κόσμου έξω. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, έχω τρεις ερωτήσεις. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τη διαπαραταξιακή. Μιας και πιάσαμε αθλητικό θέμα αυτή τη στιγμή με βάση την έγκριση, την οποία με πάρα πολύ στόμφο κάποια στιγμή παρουσιάσατε και μάλιστα και μέσω των εφημερίδων ότι είναι καινοτομία για τη Λάρισα και πρώτη φορά δημιουργείται μια διαπαραταξιακή κτλ. Και εμείς και εγώ προσωπικά, ο οποίος είμαι μέλος της διαπαραταξιακής, θέλω να σας ρωτήσω γιατί δεν έχει συνέλθει αυτή η διαπαραταξιακή για κάποια τέτοια θέματα, όπως σας έκανα την πρόταση αυτή τώρα, ας πούμε, για να βάλουμε το βόλεϊ μέσα. Είχαμε την πρόθεση, μάλλον συζητώντας στην παράταξή μας, να την κάνουμε μέσω της διαπαραταξιακής. Έχω λοιπόν να πω σε όλο το σώμα αυτή τη στιγμή ότι αυτή η διαπαραταξιακή, πέρα από δύο συνεδριάσεις που έκανε, εκ των οποίων η πρώτη ήταν καθαρά εθιμοτυπική, για να δούμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε κτλ., έγινε μια δεύτερη στην οποία η παράταξή μας δεν συμμετείχε, ούτε εγώ ούτε ο αναπληρωτής μου, ο κύριος Τζατζάς, για κάποιους λόγους που δεν μπορέσαμε να έρθουμε. Από εκεί και πέρα, είδα ότι σε κάποια θέματα τα οποία αφορούσαν διαβουλεύσεις με σωματεία, σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των χώρων στα κλειστά γυμναστήρια, σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των χώρων στα γήπεδα, να μην έχουμε λάβει ποτέ καμία πρόσκληση. Και κάπου αναρωτιόμαστε αυτή τη στιγμή ποιος τελικά είναι ο λόγος της διαπαραταξιακής, που επαναλαμβάνω ότι με τόσο στόμφο διαφημίσατε και είπατε ότι είναι καινοτόμο και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να υπάρχει διαπαραταξιακή κτλ. Και το τρίτο ερώτημα που θέλω να κάνω, επειδή έγινε πολλής λόγος τις τελευταίες μέρες, αφορά τα προγράμματα του μαζικού αθλητισμού. Προφανώς έχει γίνει μια προκήρυξη, αλλά θα θέλαμε μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς τελικά θα λειτουργήσει αυτή η προκήρυξη μέσω της Γενικής Γραμματείας και αν τελικά η Κινσέπ με την οποία λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, λειτουργούσαν μάλλον αυτά τα προγράμματα, θα υφίσταται στη συνέχεια, θα υπάρχει
Και αν τελικά υπάρχει ένα θέσιμο μεταξύ ΚΙΝΣΕΠ και... Είναι άλλο θέμα αυτό, σε παρακαλώ. Δεν είναι στο πρωτάθλημα εργαζομένων, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Εντάξει, τα ανέφερα, Πρόεδρε, διότι, διότι αφορά ένα θέμα αθλητικό. Και νομίζω ότι... Ναι, θέλω μια απάντηση. Εντάξει, αν είναι εκτός θέματος και δεν θέλει να απαντήσει ο κύριος Πουσταρόπουλος. Ναι. Μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παδημητρίου. Κύριε Κουσταρόπουλε. Αν θέλετε, ναι. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι. Κύριος Κρίκης. Το κόστος συμμετοχής, ποιος θα επιβαρύνεται. Δηλαδή, οι ομάδες θα πληρώνουν τους διαιτητές και τους γιατρούς. Να πω. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντόπουλο. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κύριος Κρίκης. Καταρχήν, μέσα στον κανονισμό προβλέπεται ότι οι ομάδες για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος πληρώνουν τους διαιτητές και τη γραμματεία. Επειδή έχει ξανατεθεί αυτό το ερώτημα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ίσως θα μπορούσε να το αναλάβει ο Δήμος. Το θέμα είναι ότι είναι πρακτικό. Κανείς από τους γιατρούς, το κόστος καταρχήν είναι, στο μπάσκετ είναι 55 ευρώ, γραμματεία και διαιτητές. Και 40 ευρώ είναι στο ποδόσφαιρο. Όμως κανείς από τους γιατρούς που έρχονται εκεί, επειδή είναι ιδιώτες και έχουν μπλοκάκι, δεν τον συμφέρει να κόψει απόδειξη για να μπορεί να πληρωθεί από το Δήμο. Είναι πρακτικό, απλό, αλλά και ουσιαστικό. Έτσι. Δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώσει, πώς να το πω, μαύρα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό επιβαρύνονται οι ομάδες, το πληρώνουν κατευθείαν οι ομάδες στα πρωταθλήματα. Παίρνω. Λέω, παίρνω από τις ομάδες κατευθείαν. Δεν μπορεί να το πληρώσει ο Δήμος. Είναι. Όχι. Αυτό λέω. Έτσι, για να μην. Το πρωτάθλημα το κάνει ο Δήμος. Ναι, ναι. Ο Δήμος παρέχει όλο το προσωπικό, παρέχει τα γήπεδα, έτσι, και διοργανώνει το πρωτάθλημα. Ναι, πληρώνονται από τις ομάδες, αυτό λέω. Δεν μπορεί να το πληρώσει ο Δήμος. Σε σχέση με τα στοιχεία, να πω ότι πέρυσι στο πρωτάθλημα του μπάσκετ συμμετείχανε 23 ομάδες και στο πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου 12 ομάδες. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Συγγνώμη, κάντε ησυχία, σας παρακαλώ λίγο. Αυτό που πραγματικά συζητήσαμε σαν αθλητικό τμήμα του Δήμου είναι πραγματικά το πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο γίνεται, είναι ίσως από τα μοναδικά πρωταθλήματα των εργαζομένων που συνεχίζει να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Τουλάχιστον η αίσθηση που έχω συζητώντας με τα παιδιά στην περσινή διοργάνωση, υπάρχει ικανοποίηση από πλευράς της παροχής των γηπέδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, και ένα τελικό τον κάναμε και στο Αλκαζάρ, όπως είχαν ζητήσει, για να αναβαθμιστεί αυτός ο θεσμός. Υπάρχουν σκέψεις, στην ουσία, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, να δούμε βραβεύσεις αθλητών, οι οποίοι έχουν μια μακροχρόνια πορεία, ανθρώπων δηλαδή, που συμμετέχουν στο επαγγελματικό, στο πρωτάθλημα των εργαζομένων, με την έννοια της επιβράβευσης, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 50-55 χρονών και συνεχίζουν και παίζουν. Να έχουν την ηθική ικανοποίηση της βράβευσης μέσα σε μια τέτοια πορεία. Είχαμε πει, απλώς πέρσι δεν μπορούσαμε να το ετοιμάσουμε, να δούμε, το δεχτήκαν και οι ίδιοι με τη δικιά τους πρόταση, να κάνουμε ένα αντίστοιχο, να το πω για να το καταλάβουν πιο πολύ, All-Star Games στο μπάσκετ, δηλαδή να μαζευτούν, να επιλέξουν αυτοί τους καλύτερους και να πάμε σε ένα τέτοιον αγώνα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, γιατί θέσατε και το θέμα με το βόλεϊ και τα υπόλοιπα, είναι ότι δεν έχουμε χώρους. Έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο. Στο κλειστό γυμναστήριο πρέπει να σκεφτείτε ότι στο μπάσκετ γίνονται περίπου συνολικά 100 αγώνες, κύπελο, πρωτάθλημα κτλ. Είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε με τους υπαλλήλους να μείνουν μέχρι και τις 11-12 η ώρα το βράδυ για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα πρωταθλήματα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ειδικά το μπάσκετ ξεκινάει πριν από τα Χριστούγεννα και ολοκληρώνεται μέσα στον Ιούνιο. Είναι πολύ μακρύ η διάρκεια του. Δεν έχουμε χώρους, επομένως, είναι σωστή η πρόταση αυτή που κάνατε, ότι πρέπει να δούμε και άλλες εκδηλώσεις, πέρα από το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε χώρους για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτά τα αθλήματα χρονικά. Εκεί είναι το πιο μεγάλο ζήτημα. Το τρίτο, σε σχέση με τη διαπαραταξιακή, νομίζω ότι καλά είναι και το βάζουμε. Η διαπαραταξιακή μέσα στο καλοκαίρι συνήθως 2 φορές. Έτσι κι αλλιώς, από εδώ και πέρα, ξανά πάλι, θα μπορέσει να ξαναμαζευτεί η διαπαραταξιακή, να συζητήσει όμως η διαπαραταξιακή. Δεν είναι να συζητήσει αν θα δώσει στην ομάδα το γήπεδο τάδε ή τάδε. Ο κανονισμός, νομίζω, είναι ξεκάθαρος. Μέσα λέει ότι η διαπαραταξιακή, στην ουσία, έχει την ευθύνη της επίβλεψης του κανονισμού και της επιβολής ή όχι, σαν πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιων ποινών. Έτσι. Δεν έχει σαν στόχο η διαπαραταξιακή να μαζεύεται κάθε φορά. Να σας δώσω για παράδειγμα, γιατί νομίζω το ξέρετε και καλύτερα από μένα, ότι με τις ομάδες είμαστε σε μια διαβούλευση σχεδόν σε καθημερινή βάση. Είναι φύση αδύνατον η διαπαραταξιακή να μαζεύεται κάθε φορά και να λέει: όχι, πάρει αυτό το γήπεδο εσύ, πάρει το γήπεδο το άλλο αυτή. Η διαπαραταξιακή μαζεύτηκε, έβαλε κριτήρια με βάση τον κανονισμό, συζήτησε. Έτσι. Νομίζω είναι μια σημαντική επιτυχία ότι μέσα στο καλοκαίρι για 2 φορές μαζεύτηκε, χωρίς τη συμμετοχή της Λαϊκής Συσπήρωσης, έτσι αυτό να το πούμε, και ότι κάθε μήνα στην ουσία θα προσπαθούμε από εδώ και πέρα να μαζεύουμε τη διαπαραταξιακή, να συζητάμε θέματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία και την τήρηση του κανονισμού, τον οποίο έχουμε ψηφίσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ο ρόλος της διαπαραταξιακής. Από εκεί και πέρα, το να συζητήσουμε τέτοιες προτάσεις είναι θεμητό και κατανοητό και πολύ καλά θα κάνετε να μπαίνουν, να μπορέσουμε να τις αποφασίσουμε, να τις συζητηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο το πώς θα προχωρήσει σε τέτοια θέματα. Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού. Έχει βγει η προκήρυξη για 45 γυμναστές. Ήδη έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις. Περνάνε με βάση τα μόρια σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ο Δήμος για να μην μπαίνει ανθρώπινο χέρι, για να βγουν η μοριοδότηση του καθένα. Τη Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι από πλευράς των αιτήσεων και της μοριοδότησης αυτών που κάναν αίτηση. Θα υπάρχει ένα πενθήμερο ενστάσεων, όπως λέει και ο νόμος, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ήδη ταυτόχρονα έχουμε βγάλει ανακοίνωση και καλούμε τον κόσμο να έρθει να κάνει αίτηση συμμετοχής για να μπορούμε να δούμε και ποια θα είναι και η συμμετοχή των πολιτών. Έτσι. Εμείς βγάλαμε την προκήρυξη, αλλά δεν είμαι 100% βέβαιος ότι θα μαζευτούν οι 2.000 ή 3.000 συμπολίτες να δηλώσουν τα παιδιά τους. Καλέσαμε ήδη και μέσω των εφημερίδων τους γονείς να περνάνε από το Χατζηγιάννη να κάνουν τις δηλώσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Όχι, για να δώσουμε μια διευκρίνηση για να τελειώσω. Πιστεύω ότι θα είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για να λειτουργήσουν. Επειδή θέσατε και το πρόβλημα με την ΚΙΝΣΕΠ, άσχετα με το αν είναι, εγώ να δώσω μια απάντηση, επειδή κάναμε τη συνάντηση, έτσι, είπαμε στο μεταβατικό αυτό στάδιο ότι θα έχουν 2 τμήματα τα παιδιά της ΚΙΝΣΕΠ, έχει συμφωνηθεί για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και από εκεί και πέρα θα κάνουν τις αιτήσεις και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας για να μπορούν να δουλέψουν με τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας. Αυτά. Παρακαλώ, κύριε Διαμάντη. Μισό λεπτό δεν θα πάρω παραπάνω επί του θέματος. Για το πρωτάθλημα εργαζομένων. Για το πρωτάθλημα εργαζομένων. Για το πρωτάθλημα εργαζομένων και το. Ούτε μαζικό αθλητισμό, ούτε και σε τίποτα. Τώρα αφού ακούστηκε για την τέτοια. Σας παρακαλώ. Είπα, όχι, είναι εκτός θέματος. Είπα και τον κύριο Παπαδημητρίου. Ναι, αλλά διέκοψα και τον. Αν θέλετε, στο επόμενο να βάλετε. Είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Σας παρακαλώ. Διέκοψα τον κύριο Παπαδημητρίου. Θα είχα τελειώσει μια διευκρίνηση. Μα δεν είναι θέμα, ρε συνάδελφε, δεν καταλαβαίνω. Το ξέρω, αλλά εφόσον μπήκε και το επέτρεψε, επέτρεψε μου μισό λεπτό μόνο για να βοηθήσω περισσότερο τον κύριο Κωνσταρόπουλο σε αυτό που θα κάνει αύριο, μέχρι τη Δευτέρα. Επειδή υπάρχουν ήδη ενστάσεις και ερωτηματικά έως και παράπονα, στη διακήρυξη για τους 45 γυμναστές, στο 8, βιογραφικό σημείο που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία, έτσι, προγράμματα γενικής γραμματείας, επιμόρφωση μέσω σεμιναριών, απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού, τα προσόντα κτλ. Στα κτλ. Προφανώς είναι και η προϋπηρεσία που έχουν σε αθλητισμό στο Δήμο. Προϋπηρεσία στο Δήμο. Διότι αν δεν είναι αυτό, θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, να πω. Γίνεται κουβέντα πλέον για άλλο θέμα. Δεν θα σας πω τώρα. Εγώ προσπαθώ να σεβαστώ τη βούλησή σας, αλλά συνάδελφοι είναι εκτός θέματος. Ναι, λοιπόν, το τέταρτο θέμα λοιπόν εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν μιλήσατε. Ωραία, γρήγορα και. Σε ένα λεπτό.
Καταρχήν, για άλλη μια φορά ο Δήμος διοργανώνει μια δράση στον αθλητισμό με βάση την ανταποδυτική λειτουργία. Συνεχίζεται δηλαδή όπως παραλάβατε από τους προηγούμενους. Ένα κόστος που κυμαίνεται γύρω στις 10.000 ευρώ δεν το καλύπτεται. Αυτό είναι το κόστος δηλαδή του πρωταθλήματος. Να βγάλει και κανένα συμπέρασμα δηλαδή ο κόσμος που μας ακούει. Αντίθετα, φορτώνεται στους εργαζόμενους που παίρνουν μέρος 400 με 500 ευρώ περίπου η συμμετοχή, μην πω και παραπάνω, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους και τις ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να τις κάνουν είτε σε ιδιώτες γιατρούς, είτε στο νοσοκομείο, δεν ξέρω πού. Πάντως, δεν επιφορτίζεται αυτή την ευθύνη η Δημοτική Αρχή ως διοργανωτής και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, δεν επιφορτίζεται, και αυτό είναι άξιο λόγου, διοργανώνεται πρωτάθλημα χωρίς να εξασφαλίζεται εσείς την παρουσία γιατρού και ασθενοφόρου. Δηλαδή, τι κάνετε, το παραπέμπετε στο αν θα έχουν τα λεφτά οι ομάδες να φέρουν ένα γιατρό να τον πληρώσουν. Και άμα δεν έχουν, δεν θα έχουν γιατρό σε αγώνες. Και άμα πάθει κανένας κάτι, χτύπα ξύλο, μετά θα τρέχουμε να λέμε δεν το προνοήσαμε. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Αυτό είναι εδώ δηλαδή τον κανονισμό που φέρνετε. Και δεν λέτε αναλυτικά ότι ο Δήμος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να εξασφαλίσει ιατρικό προσωπικό γιατρό στον αγώνα. Ότι ο Δήμος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πληρώσει γραμματεία και διαιτητές ή ότι το φορτώνει στις ομάδες. Ότι ο Δήμος δεν αναλαμβάνει να καλύψει υγειονομικά με εξετάσεις στους αθλούμενους. Εμείς αυτό δεν το ψηφίζουμε. Γιατί στην ουσία φαίνεστε διοργανωτές, αλλά το κόστος το φορτώνετε σε αυτές τις ομάδες που παίρνουν. Και ήταν, αν θυμάστε καλά, κύριε Κουσταρόπουλε, πάγιο αίτημα και στον παλιό ΑΟΔΛ να το καλύψει το κόστος η Δημοτική Αρχή. Κάποιες φορές το στηρίζατε. Τώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίκη. Άρα το τέταρτο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης της Ανθρώπινης Πόλης. Εσείς, κύριε Καραγιώτου. Λοιπόν, το πέμπτο και το έκτο θέμα... Παρακαλώ. Το πέμπτο και το έκτο αναβάλλονται. Το έβδομο και το όγδοο αποσύρονται. Το πέμπτο και το έκτο αναβάλλονται για επόμενο συμβούλιο. Το έβδομο και το όγδοο αποσύρονται. Πάμε στο ένατο θέμα, έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίσωσης ποσού 3.149.060 ευρώ για την προμήθεια 9 κοινωνικών ταινιών. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με το λευκό της Λαϊκής Συσπήρωσης. Για το 7ο λέτε μάλλον. Για το προσωπικό κέντρο λέτε. Για το 7ο πρέπει να λέτε. Το 7ο, το 7ο. Η εισήγηση ήταν, δεν είχε τη σωστή μορφή και δεν θα περνούσε από την Επίτροπο. Θα ξαναρθεί. Δεν είναι επιχορήγηση λέτε. Όχι. Είναι διαγωνισμό. Λοιπόν. Πάμε στο 10. Τροποποίηση τη παρέτηση 293-2015 με θέμα έγκριση συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων σε δίκτυο του άρθρου 101 του νόμου 3852 κτλ. Ως τροποποιήθηκε και με τη μορφή αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων με διακριτικό τίτλο Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών ως προς το ΚΑΠΑ εξόδων. Αυτό το δίκτυο συγκροτήθηκε πέρυσι, κυρίως από τις αναπτυξιακές εταιρείες όλης της Ελλάδας και όλων των νομών δηλαδή, και 52 δήμοι νομίζω συμμετέχουν. Πήρε μια μορφή νομική τέλος πάντων. Το έχουμε εγκρίνει, δεν υπήρχε λόγος να ξαναρθεί. Πρέπει να αλλάξει ένας κωδικός για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τη συμμετοχή μας που είναι 1.000 ευρώ. Αυτό, γι' αυτό ξαναέρχεται. Όχι, δεν είναι ερώτηση. Είναι μια τοποθέτηση. Η εισήγηση που υπάρχει εδώ πέρα από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, αν τη διαβάσει κανείς, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Πρέπει να πάει να ψάξει να βρει την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, να καταλάβει τι είχαμε περάσει τότε, ποιο ποσό, είχαμε περάσει 100 ευρώ, κάθεσε και το έκανα, και να υποθέσουμε ποια είναι η αύξηση. Δεν ξέρουμε, τώρα τι μαθαίνουμε από τον κύριο Σούλη. Δεν υπάρχει αύξηση. Τι υπάρχει, δεν δώσαμε, δεν δώσαμε καθόλου τη συμμετοχή μας, γιατί ήταν λάθος ο κωδικός. Ποια είναι η συμμετοχή μας, αυτό λέω. 1000 ευρώ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ. Αυτό λέω. Ότι να προσέχουμε λίγο τις εισηγήσεις. Αυτό είναι αφού ξέρετε πώς γίνονται οι γραφειοκρατικές εισηγήσεις. Εντάξει. Γι' αυτό σας ενημερώνω ότι είναι τελείως τυπικό το θέμα. Έτσι. Είχαν βάλει λάθος κωδικό και αναγκαζόμαστε να το ξαναφέρουμε, όπως και το επόμενο που θα σας πω. Υπόλοιποι. Υπόλοιποι. Άρα λοιπόν το 10ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με το όχι λευκό. Τι είπατε κύριε Κρίκη, άκουσα. Με την αρνητική ψήφο. Το 10ο θέμα της λαϊκής συσπήρωσης. Το 10ο έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωση εξόδων για την συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στο δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο για την πρόθεση της εκπαιδευτικής κοινοτομίας. Να πω πρώτα λίγο. Να... Λοιπόν, ο σύλλογος αυτός έχει συζητηθεί ξανά εδώ, πέρυσι ο κ. Διαμάντου θυμάται. Είναι ο σύλλογος εκπαιδευτικής καινοτομίας που είναι, έχει δρεθεί στη Λάρισα με πρωτοβουλία Λαρισαίων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας αλλά και, και των πανεπιστημίων. Εγώ, για παράδειγμα, συμμετείχα στην αρχική ομάδα. Έτσι. Αλλά είναι πανελλήνιος. Πέρυσι έκανε λοιπόν το πρώτο συνέδριο εκπαιδευτικής καινοτομίας, το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ κόσμο στη Λάρισα και φέτος κάνουν το δεύτερο. Νομίζω είναι 20 του μηνός, 22 κάπου εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, πέρυσι, αν θυμάστε, είχαμε φέρει εδώ να κάνουμε μια επιχορήγηση στο Σύλλογο που νομίζω ήταν 1000 ευρώ. Νομίζω, 1000 και κάτι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το ενέκρινε ο Επίτροπος. Το φέραμε δεύτερη φορά, τροποποιήσαμε σύμφωνα με τις οδηγίες του Επίτροπου, ξαναπήγε στον Επίτροπο. Πάλι δεν το αποδέχτηκε. Λοιπόν, οι άνθρωποι πέρυσι δεν πήραν τίποτα. Εντάξει. Φέτος κάνουν το δεύτερο συνέδριο και κάνουμε τώρα μια προσπάθεια ξανά να μπορέσουμε να τους δώσουμε κάποια χρήματα. Έτσι. Επειδή είδαμε ότι δεν γίνεται σαν επιχορήγηση, είπαμε λοιπόν να μπούμε συνδιοργανωτές. Και πράγματι οι άνθρωποι μας βάλαν σαν συνδιοργανωτές και στις αφίσεις και παντού. Σαν συνδιοργανωτές λοιπόν, όπως οργανώνουμε και εκδηλώσεις και στα χωριά με συλλόγους κτλ., έτσι ακριβώς, και θα πληρώσουμε εμείς κάποια υλικά. Τα υλικά αυτά φαίνονται στην εισήγηση, είναι κάποιες αφίσες, κάποια φυλάδια που θα κάνουν. Έτσι, έτσι έχει το θέμα. Και είναι φέτος περίπου γύρω στις 2.000 για να καλύψουμε και το περσινό που δεν πήραν. Ακριβώς αυτό είναι. Αλλά θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρόεδρος είναι ο κ. Χουλουκοτρώνης. Νομίζω είναι γνωστός στη Λάρισα, πληροφορικάριος. Έτσι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά αξιόλογο συνέδριο. Και εκείνο που μου έκανε και εμένα εντύπωση πέρασε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν πολύ ο κόσμο στη Λάρισα. Εντάξει. Το ίδιο νομίζω θα είναι και φέτο. Σούλτη, κυρία Κραριώτου. Ο κύριε Πρόεδρε, αυτό ακριβώς θα το ρωτήσω. Δεν πληρώθηκε πέρυσι, ποια είναι η διαφορά τη εισήγηση, αλλά με κάλυψε ο κύριο Σούλτη. Άλλο ερώτημα υπάρχει. Άρα εγκρίνεται. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, το χαρακτηριστικό της εισήγησης είναι ότι δεν μας λέει καν αποτέλεσμα από το περσινό συνέδριο, αλλά το γεγονός ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων της πόλης ξεπέρασε το 100%. Άρα φαίνεται, αν θέλετε, και η στόχευση τέτοιου είδους συνεδρίων. Αν αποδίδουν και έπρεπε τώρα να... Τώρα θα πω μια κουβέντα όμως. Σε ποια να τελειώσω όμως. Χρηματοδοτούμε ένα συνέδριο, μπαίνουμε συνδιοργανωτές. Λοιπόν, πραγματικά τα επιστημονικά, τα εκπαιδευτικά, ας μην το πω επιστημονικά, τα εκπαιδευτικά συμπεράσματα είναι εξαιρετικά. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να πάτε μια βόλτα. Είναι δύο μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ΤΕΙ, νομίζω γίνεται, που δεν είναι σε μία αίθουσα. Είναι συνέδριο που πιάνει, έχει παράλληλα 6 εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι εξαιρετικό. Αλλά να πω και το άλλο, ότι ναι, θέλουμε συνέδρια στη Λάρισα για να έρχεται κόσμο. Αυτό το θέλουμε. Το θέλουμε. Και νομίζω ότι η Λάρισα μπορεί να γίνει συνεδριούπολη. Είναι η πιο κατάλληλη πόλη για να γίνει συνεδριούπολη. Και εμείς θα επιχειρήσουμε να την κάνουμε συνεδριούπολη. Εγώ το έλεγα και τότε. Και πάντα, και από τα Νιάτα. Λοιπόν, εντάξει, που ήμουν Ανταρσία τότε. Μάλλον δεν υπήρχε Ανταρσία, ήμουν Κουκουέ Μουλού. Λοιπόν, άρα το 10ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία, συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Το 11ο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 12ο εγκρίνεται ομόφωνα. Το 13ο ομόφωνα. Το 14ο ομόφωνα. Το 15ο ομόφωνα. Πρόεδρε, να κάνω αυτή τη δήλωση, γιατί θα φανεί ως καταψήφιση. Εμείς αποδεχόμαστε το να πάρουμε τη ΣΑΤΑ, διαφωνούμε στην κατανομή. Λοιπόν, το λέω για να καταγραφεί και στα πρακτικά. Το ψηφίζετε όμως, ομόφωνα. Εμείς διαφωνούμε στην κατανομή. Άρα κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Δεν υπάρχει μισό-μισό στο θέμα. Λευκό, με το λευκό. Λοιπόν, το 15ο θέμα, επαναλαμβάνω για να καταγραφεί, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με το λευκό της λαϊκής συσπήρωσης. Το 16ο συγκρότηση νέων επιτροπών σύμφωνα με τον νόμο 4412, ομόφωνα. Διεύθυνση πολυδομίας, τροποποίηση σχεδίου πόλης με το 17ο θέμα. Υπάρχει κάτι που μπορεί να προωθεί. Μας εξηγήσει λίγο. Κύριε Αντιδήμαρχε Μαβίδης, παρακαλώ. Ποια έκταση συνενώνεται και για ποιο λόγο αποδεσμεύεται. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα αφορά την τροποποίηση του σχεδίου πόλης, ώστε να γίνει άρση της δέσμευσης ενός οικοπαίδου 169 τετραγωνικών περίπου, ενός συμπολίτη μας, που ήταν δεσμευμένο ως χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, σε εκτέλεση της αστικής απόφασης άρσης που υπάρχει. Οι επιλογές σε αυτή την περίπτωση είναι δύο. Είτε θα πει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αποδεσμεύει το συγκεκριμένο χώρο από χώρο στάθμευσης, είτε θα πει ότι το χρειάζεται και θα πρέπει να καταβάλει την προσήκουσα αποζημίωση, να την εγγράψει στον προϋπολογισμό της και να καταβάλει την προσήκουσα αποζημίωση για την απόκτηση του χώρου. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση έρχεται, γιατί κατά την άποψή μου είναι η προσωπική μου γνώμη και η προσωπική μου εισήγηση και το παίρνω πάνω μου, ας το πούμε έτσι, μαζί με μία άλλη που θα έρθει ακόμη, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει ακόμη αυτό που έχουμε προαναγγείλει, δηλαδή μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα παρουσιαστεί όλο το ζήτημα των δεσμευμένων χώρων και την κατάσταση του σχεδίου πόλης της Λάρισας, ώστε να γνωρίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την πραγματική κατάσταση και να πάρει αποφάσεις σχετικά με το τι πρέπει να πράξει στο μέλλον. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει τι συμβαίνει, γιατί θεωρώ ότι κρύβει μια ορολογιακή βόμβα αυτή η ιστορία, αναφορικά με τις διατάξεις που τρέχουν, του νόμου, που δίνουν πλέον άλλες δυνατότητες στους δικαιούχους να προσπαθούν να παίρνουν πίσω δεσμευμένα οικόπεδα από το σχέδιο πόλης. Λοιπόν, η συγκεκριμένη και με βάση την εισήγηση που είχα κάνει και προς την Οικονομική Επιτροπή, να πω καταρχήν ότι αυτό ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία, νομίζω με το λευκό του κυρίου Μαμάκου, και κατά ομοφωνία από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Κοιτάξτε να δείτε, η εκτίμηση ως πολεοδομική αξία του συγκεκριμένου ακινήτου είναι πάρα πολύ μικρή. Το να διασφαλίσουμε ένα χώρο στάθμευσης στα όρια του σχεδίου πόλης, που είναι κοντά στο ανάχωμα από το Ασμάκι στον Άγιο Γεώργιο, για παράδειγμα, και να καταβάλουμε γι' αυτό 30.000 ευρώ, θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια για την πόλη, όταν έχει άλλους χώρους, πολύ πιο σημαντικούς, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, που είναι μια απονεμένη περιοχή, όταν έχουμε άλλους χώρους στους οποίους θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας. Η ουσία είναι ότι με βάση την αξιολόγηση που θα δείτε και θα έχετε γενική εικόνα όλης της πόλης, θα πρέπει να αξιολογήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ποιες θα είναι οι στοχεύσεις της Δημοτικής Αρχής, ώστε να επικεντρώσει τις προσπάθειές τους σε εκείνα τα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ, θεωρώ ότι με βάση και την εισήγησή μου που την έκανα προς την Οικονομική Επιτροπή, ότι δεν έχει ιδιαίτερη πολυοδομική αξία το συγκεκριμένο ακίνητο
και η τροποποίηση που προτείνεται δεν καταργεί το σύνολο του χώρου στάθμευσης, τροποποιεί, το απομειώνει δηλαδή κατά 169 τετραγωνικά και αποδεσμεύει τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορώ να σας πω τι σημαίνει Άγιος Γεώργιος γενικότερα για να γνωρίζετε και τι κατάσταση χρειάζεται, είναι. Δεν χρειάζεται, κύριε Μαβίτη. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Δεν μπορώ να γράψουμε. Όχι, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο καθένας έχει συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας. Θα παρουσιαστούν πάντως, θα παρουσιαστούν. Έχει συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας. Δεν θα μιλάμε 15 ώρες. Αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι θα αξίζει το θέμα. Στο θέμα αυτό εδώ, επί του θέματος. Επί του θέματος αυτό εδώ. Συγκεκριμένο θέματος. Υπάρχει ερώτημα, μια διευκρίνηση σε αυτά που είπε ο κύριος Μαβίδης. Τοποθέτηση υπάρχει. Άρα το 17ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 18ο θέμα έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης και έγκριση... Πρόεδρε, να κάνω μια πρόταση. Από το 18 μέχρι το 23. Λοιπόν, το 18 εγκρίνεται ομόφωνα. Ομόφωνα. Το 19ο... Πρέπει να τα εκφωνήσω, κύριε Κρίκη. Το 19ο πρέπει να τα καταγράψουν οι κυρίες της γραμματείας. Το 19ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Το 20ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Το 21ο εγκρίνεται ομόφωνα. Το 22ο εγκρίνεται ομόφωνα. Το 23ο εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε στο 24, έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης για την διερεύνηση ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στην πόλη της Λάρισας. Θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με αυτό. Ναι, κύριε Μαβίδη. Όχι, θέλω να πω κάτι. Λυπάμαι που δεν είναι η κυρία Καραλαριώτη εδώ και ο κύριος Διαμάντος να πω, γιατί είναι μία από τις περιπτώσεις σχετικά με την πρώτη συζήτηση που κάναμε, που ο Επίτροπος δεν μας ενέκρινε το θέμα, λόγω προσωπικών απόψεων, και πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτό που λέει ο Επίτροπος δεν είναι δικαστική απόφαση. Είναι μια άποψη. Εντάξει. Μας έστειλε στο ελεκτικό συνέδριο και δικαιωθήκαμε. Όπως και σε άλλες δύο αντίστοιχες περιπτώσεις. Δηλαδή, συμπέρασμα, όσες έστειλε ο Επίτροπος στο ελεκτικό συνέδριο, έκανε λάθος. Εντάξει, γι' αυτό μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα και να λέμε ότι ξέρεις κάτι έγινε παράνομα εδώ, όταν υπάρχει ΦΕΚ. Ναι, γυρνάω πίσω, γιατί αξίζει τον κόπο να γυρίσω λίγο πίσω. Έτσι, για να τα ακούσουν μερικοί, που νομίζω ότι θα πρέπει. Νομίζω μόνο ο κύριος Τζανακούρης προσέγγισε το θέμα σωστά, γνωρίζοντας από την πείρα του το τι σημαίνει επίτροπος και τι σημαίνει ελεκτικό συνέδριο. Εντάξει. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Εντάξει. Νομίζω ότι μόνο εκείνος το προσέγγισε σωστά, καταλαβαίνοντας ότι όταν κάποιος θέλει να πετάξει την μπάλα στον εξέδρα, την πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Και θα πρέπει εμείς να καθυστερήσουμε, και γι' αυτό και η παράταση, όλη αυτή την ιστορία. Για κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη, τόσους μήνες. Αυτό λύνει και την απορία της παράτασης. Ευχαριστώ. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι. Ευχαριστούμε, κύριε Μαβίδη, για τις σημαντικές πληροφορίες. Άρα το 23ο το εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, κύριε Κρίκη. Κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 25ο, ομόφωνα. Το 26 ομόφωνα, το 27 ομόφωνα, το 28 ομόφωνα, το 29ο κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 30 ομόφωνα, το 31ο ομόφωνα, το 32ο κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 32, επαναλαμβάνω, κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 33, κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 34, κάντε ησυχία λίγο.
34 κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψηφολογική συσπήρωση. Το 35 κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψηφολογική συσπήρωση. Το 36 κατά πλειοψηφία είναι το ίδιο. Το 37 το ίδιο κατά πλειοψηφία. Πάμε στα εκτός ημερησίας. Τροποποίησης με αριθμό 58. Κάντε ησυχία, συνάδελφοι. 15 Άτου 2016 από ΔΣ με θέμα επανέγκριση 106 Δευτέρου Συνεδρίου. Εγκρίνεται ομόφωνα. Κύριοι, το πρώτο εκτός ημερησίας εγκρίνεται. Το πρώτο εκτός ημερησίας. Κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψηφολογική συσπήρωση. Το δεύτερο ακύρωση 534 από το Συμβουλίο. Ομόφωνα φαντάζομαι. Ακύρωση. Εδώ λέει ακύρωση, άρα ομόφωνα φαντάζομαι. Έτσι. Εντάξει, είναι ο τρόπος, αλλάζουν. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές, να σας πω τι αλλάζει. Αλλάζει ότι σύμφωνα με τον νόμο νούψου κουτουπού, αυτό του νούψου κουτουπού πρέπει να αλλάξει. Αλλιώς ο Επίτροπος σημειώνει από κάποια γραμμή και λέει, λάθος νούμερα. Ναι, ωραία. Επί της ουσίας, ναι, αλλά σε αυτά που έρχονται... Το δεύτερο θέμα εκτός υπηρεσίας ομόφωνα. Λευκό, κατά πλειοψηφία με το λευκό, κάντε ησυχία. Συνάδελφοι, κάντε λίγο υπομονή, τελειώνουμε. Το 2, κατά πλειοψηφία με το λευκό της λαϊκής συσπήρωσης. Το 3, εγκρίνεται ομόφωνα. Το 4, εκτός ημερησίας, εγκρίνεται ομόφωνα. Το 5, εκτός ημερησίας... Το 4, έγκριση διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή. Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, και δύο λέξεις. Ναι, γι' αυτό θέλω να ακούσω. Ναι. Ναι. Καταρχήν, δεν διαφωνούμε με το να εορταστεί η απελευθέρωση της πόλης. Διαφωνούμε όμως με το περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Και θεωρούμε ότι η υποκρισία έχει και ένα όριο. Τώρα, πού κολλάει το έτος ελληνορωσικής φιλίας, που είναι στα πλαίσια της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία και λοιπά, με την απελευθέρωση της πόλης από τους Ναζί. Και δεύτερον, αν θέλατε κάποιον να σας μιλήσει για τις οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα, καλύτερα να καλούσατε την ΠΕΑΕΑ του ΣΟΕ ή τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που βάλαν το ζήτημα στην Ευρωβουλή και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνανε την πάπια. Λοιπόν, καλείτε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσουν για ένα θέμα στο οποίο κάνανε την πάπια στο Ευρωκοινοβούλιο. Επομένως, καλύτερα να καλέσετε τους αγωνιστές του ΔΣΟΕ να σας πούν πώς διεκδικούν, γιατί πρέπει να διεκδικήσουν, παρά να κάνετε εδώ πέρα μια πολιτική, κάντε μια πολιτική εκδήλωση ως ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρέπει να την κάνετε ως δημοτική αρχή, αφού ήταν εξάρτητη δημοτική αρχή? Γιατί είστε ανεξάρτητοι, έτσι μας λέτε. Το πετάτε το καπελάκι, το φοράτε το αυτοδιοικητικό. Σαν δημοτική αρχή, λέω πάντα, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Άμα βγείτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά φοράτε το κομματικό καπέλο. Λοιπόν, είμαστε συμπαράταξη και δεν φοράμε κανένα καπελάκι. Είναι 5 παρατάξεις, 6 αριστερές, κέντρο αριστερές. Λοιπόν, δεύτερο, λοιπόν, η εθνική αντίσταση και ο εορτασμός και ο εορτασμός της εθνικής αντίστασης από αυτήν τη Δημοτική Αρχή θα παίρνει όλο και πιο ουσιαστική μορφή. Όλο και πιο ουσιαστική μορφή. Αναφέρατε μία από τις εκδηλώσεις, ενώ υπάρχουν 5. Δεν είπατε τίποτα για το Δρατσάνο. Τίποτα. Τίποτα δεν είπατε. Δεν είπατε τίποτα για το Δρατσάνο. Δεν είπατε τίποτα για τις άλλες εκδηλώσεις που έχουμε. Λοιπόν, όχι, δεν ψηφίσατε ποτέ. Έγινε φέτος για πρώτη φορά γιορτή εργατικής πρωτομαγιάς με ουσιαστικό θέμα, με ουσιαστικές ταινίες και τις αποτάρατε. Ούτε ψηφίσατε εδώ μέσα. Απαράδεκτο. 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 Ποια σουβλάκια, σουβλάκια ήταν φέτος. Ούτε ξέρεις τι κάναμε φέτος. Ούτε ξέρεις τι κάναμε. Γιατί να αναλαμβάνει, εγώ σας λέω, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. Δεν έχει το λόγο, Πέτρο. Μιλάει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει. Σας παρακαλώ, λέει τώρα, περιμένετε λίγο. Ολοκληρώστε, κύριε. Λέω ότι ούτε θυμάστε τι ήταν οι ερωτές της Πρωτομαγιάς. Ούτε και τώρα αναφέρατε, γιατί είναι πολύ ωραία αντιπολίτευση αυτή, έτσι. Κάνετε αυτό το κακό. Τα 5 καλά δεν τα λέμε, το ένα κακό. Για σας κακό βέβαια, γιατί δεν είναι κακό να συζητήσουμε για τις αποζημιώσεις. Φέρτε και ομιλητή δικό σας. Φέρτε τον αύριο να κάτσει μαζί όμως στο ίδιο τραπέζι με τους άλλους. Μαζί με τους άλλους, όχι μόνο ο δικό σας και μόνο η δική σας από κάτω. Φέρτε τον αύριο, σας προκαλώ. Φέρτε μας ομιλητή να κάτσει στο ίδιο πάνελ με τους άλλους. Φέρτε τον. Δεν ακούω. Λοιπόν.
Τελειώστε, κύριε. Τελειώστε. Παρακαλώ, κύριε Κρήγη, 2 λεπτά. Καταρχήν, από πότε είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής να κάνει τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και όχι των συνδικάτων, πρώτον. Δεύτερον, πέρυσι ψηφίσαμε τις εκδηλώσεις απελευθέρωσης και παραπέμπω στα πρακτικά για να μην λέτε ανακρίβειες. Τρίτον, δεν ψηφίζουμε φέτος γιατί έχει τενταγμένο μέσα στο περιεχόμενο και αυτό που είπα και δεν θα ξαναπώ. Και τέταρτον, εκεί που ήταν να τα πούν οι συγκεκριμένοι βουλευτές, δεν τα είπανε. Εδώ θα έρθουν να κάνουν μια ανέξοδη λογοκοπία. Να καπηλευτείτε δηλαδή και εσείς σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το κάνει, που την Κυριακή πάει στην Κεσαριανή και τη Δευτέρα τους φλωμώνει στα χημικά. Αυτό λέμε. Τέτοιες υποκριτικές εκδηλώσεις δεν θα τις ψηφίσουμε, όχι. Μα συγχωρείτε πολύ. Οκ, okay, ευχαριστούμε τον κύριο Κρήκη. Άρα το τέταρτο θέμα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Το τέταρτο θέμα λοιπόν εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το πέμπτο θέμα, ομόφωνα, κατά πλειοψηφία με το αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Έχουμε το έκτο που είναι το ψήφισμα. Έχει κάνει την εισήγηση ο κύριος Κρήκης. Παρακαλώ, η Δημοτική Αρχή. Ναι, η στάση απέναντι στην... Καταρχήν να πω ότι... Λυπάμαι που δεν το συζητήσαμε στην αρχή. Εντάξει. Ένα τέτοιο σημαντικό θέμα δεν το συζητήσαμε στην αρχή. Και κάποιοι θα βρουν άλλοθε. Και το λέω με κάθε γνώση. Λοιπόν, η στάση απέναντι στη φασιστική οργάνωση και την εγκληματική οργάνωση, γιατί είναι εγκληματική από τη στιγμή που δικάζεται για το φόνο ενός αγωνιστή, η στάση λοιπόν απέναντι στη Χρυσή Αυγή είναι μια καθαρά πολιτική πράξη. Και την εποχή αυτή, δυστυχώς, οι πολιτικές στάσεις και μια πολιτική στάση. Οι πολιτικές στάσεις δεν υπάρχουν. Έχουμε μάθει να είναι κακό άμα ανήκεις σε κόμμα, να είναι κακό άμα ανήκεις σε ιδεολογία, να είναι κακό άμα μιλάς πολιτικά. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να βλέπουμε τα κανάλια και τα πάνελ της τηλεόρασης. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το Facebook, έτσι, γιατί έχουν μετατρέψει τους πολίτες και τη συμμετοχή σε συμμετοχή στο Facebook. Γιατί πολιτική πραγματικά είναι να παίρνεις θέση. Αυτό είναι πολιτική. Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο εκλέγει, είναι στη Βουλή με την εκλογή του λαού, έτσι, και επομένως, αφού είναι δημοκρατικό κόμμα, οφείλουμε έτσι να συμπεριφερόμαστε στη Χρυσή Αυγή όπως ακριβώς σε όλο το άλλο δημοκρατικό φάσμα. Δεν είναι έτσι, γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οπαδοί του ναζισμού και του φασισμού, ότι αυτό το διακηρύσουν και δεν το αποκηρύσουν, έτσι, δεν βγήκε κανένας να το αποκηρύξει, ότι κάνουν εφόδους εναντίον μεταναστών, εναντίον εργατών ακόμα, όπως ήταν με τη δολοφονία του Φίσα. Και βέβαια πρέπει να ξεχάσουμε ότι βγαίναν με τσεκούρια, ότι βγαίναν με μαστίγια, έτσι. Πρέπει να ξεχάσουμε ότι εκμεταλλεύονται την ανέχεια του κόσμου, την κρίση και την ανεργία, λέγοντας ψέματα στον κόσμο για να το υφαρπάξουν την ψήφο του. Και πρέπει να ξεχάσουμε ότι και ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη εκλεγμένοι βγήκαν στην αρχή για να κάνουν αυτά που έκαναν σε όλο τον κόσμο. Εμείς λοιπόν, σαν Δημοτική Αρχή, θα κάναμε ακριβώς αυτό που έκανε ο Δήμαρχος της Πάτρας. Και το έχουμε κάνει, έτσι. Δεν δώσαμε ποτέ βήμα στη Χρυσή Αυγή πουθενά, ούτε εδώ μέσα, ούτε έξω, ούτε σε εκδηλώσεις, ούτε πουθενά. Και το κάνουμε συνειδητά, γιατί τοποθετήμαστε πολιτικά πάνω σε αυτό το θέμα. Η δίωξη του Δημάρχου της Πάτρας δεν ξέρω αν γίνεται για τυπικούς λόγους, γιατί κάτι τέτοιο συζητούσαμε, ότι δήθεν η απόφαση που βγάλαν δεν πέρασε από την περιφέρεια, δεν τη στείλαν στην περιφέρεια και δεν τη στείλαν στην περιφέρεια. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς έγινε, πάντως κακός, όπως και να έγινε, κακός φτάνει. Αυτοί οι δικαστές αποφάσισαν, ή οι επιθεωρητές, δεν ξέρω εγώ ποιοι ήταν, αποφάσισαν να στείλουν τον Δήμαρχο για ένα τέτοιο θέμα στα δικαστήρια. Και βέβαια μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι στα γονίδια ή στα γόνες ολόκληρες ή κουβάδες ολόκληρες υπάρχουν και μέσα στο δικαστικό σώμα, υπάρχουν και σε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Πιστεύουμε λοιπόν... Καλά έκανε ο Δήμαρχος, το ίδιο θα κάναμε και εμείς και καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα
την δίωξη του Δημάρχου για το θέμα αυτό. Βέβαια, στο θέμα του ψηφίσματος, κάναμε ένα ψήφισμα με τον Πρόεδρο, γράψαμε, που να είναι συντομότερο, έτσι ώστε να διαβάζεται, έτσι, και για να κερδίσει και να πάρει και την ομοφωνία του Συμβουλίου. Βέβαια, βλέπω ότι οι παρατάξεις προτίμησαν να φύγουν, εκτός βέβαια αν εξαιρέσω την ανθρώπινη πόλη. Λοιπόν, αν θέλετε να διαβάσω και το ψήφισμα, για να μην ξαναπάρω το λόγο. Έχει κομμάτια από το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπήρωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, με αφορμή τη δίωξη του Δημάρχου Πάτρας, εκφράζει την αποφασιστικότητά του να μην επιτρέψει σε κανέναν να κατηγορεί δημάρχους, επειδή δεν διευκόλυναν τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής και την εγκληματική της δράση. Ο εγκληματικός της χαρακτήρας απορρέει από την ίδια την ναζιστική θεωρία, την οποία πιστεύει. Απορρέει από τη δολοφονική δράση των ταγμάτων εφόδοτες εναντίον μεταναστών, αντιφασιστών, μελών του εργατικού κινήματος και απλών πολιτών. Ο λαός της Λάρισας, όλος ο λαός της Ελλάδας, έχει μνήμη. Οι θηριωδίες των Ναζί, μαζί με τους ντόπιους συνεργάτες τους, τα ολοκαυτώματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι εκτελέσεις αγωνιστών στο Μεζούρλο, μας θυμίζουν την αντίσταση του λαού μας απέναντι στο τέρας του φασισμού, μας εμπνέουν για τους αγώνες του σήμερα. Κανένας δήμαρχος, κανένας αιρετός της αυτοδιοίκησης, κανένας δημοκρατικός πολίτης στη χώρα δεν επιτρέπεται να δίνει βήμα στην προπαγάνδα του μίσους και του ρατσισμού και ακόμα περισσότερο σε μια οργάνωση όπως η Χρυσή Αυγή, που είναι σε όλους γνωστή για τη φασιστική, τρομοκρατική και εγκληματική της πρακτική. Έτσι. Λοιπόν, δίνουμε αυτό το ψήφισμα για ψήφιση. Λοιπόν, από την αντιπολίτευση δυστυχώς είναι μόνο η κυρία η γραμματέα σας. Ναι. Όπως είπατε, κύριε Σούλτη, είναι πολιτική στάση είτε να μην δίνεις χώρο, χρόνο και λόγο στα φασιστοειδή και στους οπαδούς της Χρυσής Αυγής, όπως είναι και στάση είτε να σιωπάς και να κρατάς να είναι ουδέτερη στάση σου, είτε να συμφωνείς. Είναι πολιτική στάση. Συμφωνώ και επαυξάνω ότι πρέπει να παίρνουμε θέση και να μην δίνουμε χώρο, να μιλάμε ότι δεν πρέπει να δώσουμε χώρο σε αυτά τα φασιστοειδή, να μην τους διευκολύνουμε και να μην τους δίνουμε το λόγο. Και υπερψηφίζω. Επειδή έχει κατεθεί και δεύτερη εισήγηση ψηφίσματος, ψηφίζετε της Δημοτικής Αρχής ή αυτή που έχει φέρει η Λαϊκή Συσπήρωση. Εκτός αν συμφωνεί και η Λαϊκή Συσπήρωση, να πάμε με ομόφωνο. Να. Εγώ ρωτάω, οφείλω να ρωτήσω την ανθρώπινη πόλη. Παρακαλώ, κύριε Μπαβαλή. Ήθελα να ρωτήσω αν επίκειται κάτι δικαστικό σε σχέση με αυτή τη δίωξη και αν είναι επίγον να βγει σήμερα το ψήφισμα, με το σκεπτικό ότι επειδή βλέπω ότι με έκπληξη ότι έχουν αποχωρήσει περισσότερες παρατάξεις, δεν ξέρω αν έγινε για να μην πάρουν θέση για το θέμα ή για άλλο λόγο, αν υπάρχει το περιθώριο να αναβληθεί και να έρθει πρώτο θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή αν υπάρχει κάποια πίεση χρόνου ότι πρέπει να βγει το ψήφισμα για κάποια δικαστική διαδικασία. Καταρχήν να πω ότι επίκει τη δίκη του Φλεβάρι. Αλλά εάν κατ' εξαίρεση το βάλουμε στις 11 του μήνα που είναι η συζήτηση του απολογισμού, θα το δεχτούμε. Τώρα, επειδή σήμερα το κουβεντιάζουμε και όλοι παίρνουν και την ευθύνη. Πέτρο, είναι ειδική συνεδρίαση, δεν μπορεί να μπει. Ωραία. Επειδή σήμερα το κουβεντιάζουμε και επειδή ήταν να το φέρουμε και στο προηγούμενο συμβούλιο, αλλά το πήραμε πίσω γιατί υπήρχε πίεση χρόνου, είχα συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο, δεν νομίζω ότι πρέπει να το αναβάλουμε και δεύτερη φορά. Ένα είναι αυτό. Τώρα, σε σχέση με την παρουσία ή την απουσία, εμείς δεν το θεωρούμε καθόλου περίεργο γιατί ορισμένες από αυτές τις παρατάξεις φιλοξενούσαν και ορισμένα από αυτά τα καλόπεδα στα ψηφοδέλτιά τους. Λοιπόν, όχι, δεν λέω για τον Μπαλτάκο, λέω εδώ για τα λαρισινά ψηφοδέλτια. Λοιπόν, και επειδή είμαστε μικρή πόλη Λάρισα και γνωριζόμαστε, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιους είχαν στα ψηφοδέλτιά τους, επομένως δεν θέλουν να πάρουν θέση. Και γι' αυτό το λόγο και τους καταγγέλνουμε και στο λαό της Λάρισας ότι κάνουν τις πλάτες. Και τέτοια στάση είναι που κάνει τις πλάτες σε αυτό το ναζιστικό μόρφωμα. Τώρα, σε σχέση με το ψήφισμα, εμείς θέλουμε να πούμε το εξής, με αυτό που καταθέτει η Δημοτική Αρχή δηλαδή, ότι τελικά οι κρατικές υπηρεσίες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους με βάση το αστικό δίκαιο, δεν πρέπει να τις αθώνουμε, δεν είναι επίορκοι. Είναι το αστικό κράτος από πίσω με αυτό το μηχανισμό, με αυτή τη γραφειοκρατία που την περιγράψετε και εσείς σε μια σειρά άλλα ζητήματα, με ποιον τρόπο πιέζει, κλειδώνει, στην ουσία
ασφικτιά στο να λειτουργήσεις, ό,τι πρόθεις και να έχεις. Επομένως, να και μια κουβέντα που βγαίνει για το αστικό κράτος, αν αλλάζει από μέσα, αν μεταρρυθμίζεται ή αν πρέπει να τσακιστεί. Για τους παλιούς, λέω, μαρξιστές, ελληνιστές αυτά, να τα θυμηθούν. Λοιπόν, το δεύτερο, σε σχέση με αυτό που βάζετε, δεν θα είχαμε αντίρρηση για το ψήφισμα, αν βάζετε και την παράγραφο που λέει ότι οι ευθύνες βαραίνουν και την κυβέρνηση, καθώς ο Γενικός Γραμματέας είναι διορισμένος από εκεί. Το σώμα είναι το σώμα της δικαιοσύνης. Επομένως, το σώμα της δημόσιας, των ελεκτών δημόσιας διοίκησης και τα λοιπά, είναι σώμα που είναι διορισμένο από την κυβέρνηση. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Για να σας το πω καθαρά, δηλαδή, και πώς όπως είναι και μέσα, ότι οι ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση, αλλά και το διορισμένο από αυτήν Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που επιτρέπει τη συνέχιση αυτής της δίωξης, είναι πολύ μεγάλες. Συγγνώμη λίγο, μην κάνετε διάλογο όμως τώρα, έτσι. Να το τελειώσουμε εγώ για να αποκορήσουμε. Εμείς αν βάλετε αυτή την παράγραφο, θα ψηφίσουμε αυτό που λέτε. Αλλά αν δεν το βάλετε, θα κρατήσουμε. Υπάρχει πρόταση και του κυρίου Μπαμπαλή για αναβολή. Εσείς είπατε όχι. Εγώ θέλω να ακούσω και τους άλλους, μια που μπήκε σαν πρόταση. Να ακούσω. Κυρία Βαγιανακοπούλου. Πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουν σε ένα ομόφωνο, σε ένα ψήφισμα κοινό. Αυτή η προσπάθεια έκανα και εγώ. Να βγει μετά ομόφωνο. Σκεπτόμενος θα υπήρχαν και. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να το κάνετε λίγο κοινό. Η προσπάθεια έγινε με το σκεπτικό ότι έχει ισχύ, όπως λέει και η συνάδελφος κ. Βαγιανακοπούλου, ένα ψήφισμα ότι είναι ομόφωνο έχει μεγαλύτερη ισχύ. Έτσι. Ελπίζω ότι θα είναι και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Σαφώς. Λοιπόν. Νομίζω ότι η σημασία του ομόφωνου ψηφίσματος και εκτιμώντας ότι το ψήφισμα που πρότεινε ο Γερουσούλτης μπαίνει στην καρδιά του θέματος, δηλαδή που είναι ότι δεν πρέπει κάποιος δήμαρχος να διώκεται για πολιτικές αποφάσεις, νομίζω ότι είναι υπερισχύει οποιοδήποτε άλλου θέματος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε ομόφωνο ψήφισμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπήκε η παράγραφος που λέει ο κύριος Κρίκης, δηλαδή, για τις ευθύνες της κυβέρνησης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η διοίκηση ορισμένες φορές και η διοίκηση δεν. Πολλές φορές δεν εκφράζει την πολιτική θέση του κυβερνώντος ή οποιοδήποτε άλλο, όχι απαραίτητος δηλαδή. Θεωρώ ότι το ψήφισμα που μας διάβασε ο Γιώργος Ζωσίλτης με εκφράζει απολύτως. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Κρίκης είναι, νομίζω, ξεκάθαρος. Προτείνει να μπει και η παράγραφος οι ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση, αλλά και το διορισμένο από αυτήν Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επιτρέπει τη συνέχιση αυτή τη. Να μπει ή να μην μπει αυτή η φράση. Δεν υπάρχει ορισμένος γραμματέας. Δεν υπάρχει. Κάτι που δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει. Δεν υπάρχει ορισμένος. Όχι, όχι. Ποιο είναι ο ορισμένος γραμματέας. Από ποιο διορίζεται. Λοιπόν, επιτρέψτε μου λίγο να βρω μια άκρη εγώ τώρα. Να πω κάτι. Ειλικρινά, αυτή τη φορά δεν είναι διορισμένος. Δηλαδή, είναι ο αρχαιότερος υπάλληλος στην υπηρεσία. Θα διορίζει βέβαια, αλλά δεν διόρισε ακόμα. Ξέρετε για την Πάτρα ότι δεν διόρισε. Ναι, αφού σε όλη την Ελλάδα δεν βάλαν. Ναι. Λοιπόν. Όχι, λοιπόν. Πρόεδρε, μισό λεπτό λόγο. Κύριε έχει ζητήσει το λόγο. Μισό. Τώρα εντάξει, δηλαδή πολύ το συζητάμε. Ο κύριος Νταΐς έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, εδώ έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Νταΐς. Υπάρχει μια πίεση από την πλευρά της Λαϊκής Συσπήρωσης να μπει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καν θέμα συζήτησης και νομίζω ότι πρέπει ο πρόεδρος να προχωρήσει στη διαδικασία, να πούμε στη διαδικασία ψηφίσματος. Λέω και το εξής. Εάν θέλετε να το διατυπώσουμε με έναν άλλο τρόπο για τις ευθύνες της κυβέρνησης που ανέχετε τη δίωξη και δεν παρεμβαίνει για να την ακυρώσει, να το βάλουμε σε αυτό το κομμάτι. Μα με συγχωρείτε, ψήφισμα συμφωνάμε αν θα ψηφίσουμε. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μπορεί να πει μια φράση και όσων ευθύνονται.
Όχι, αυτό είναι αόριστο. Αυτό είναι... Παρακαλώ, ο κύριος Δαούλας έχει το λόγο. Πρόεδρε, εκτιμώ ότι η ουσία της τοποθέτησης του συναδέλφου του Κρήτη να προστεθεί αυτή η παράγραφος είναι υπαρκτή. Δηλαδή, πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν πολιτικές ευθύνες για τόσο σοβαρά ζητήματα, έτσι. Τώρα, το αν ο γραμματέας είναι διορισμένος ή δεν είναι, ή αν πρόκειται αύριο να διοριστεί κάποιος, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ουσίας αυτό. Το ότι θα σταλεί ένα μήνυμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισσας ότι όντως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και συμμαζευτείτε, δεν είναι κακό. Δηλαδή, φοβόμαστε να δεμούμε δύο λέξεις. Ας μπει μια παράγραφος για να τελειώνουμε. Να πάρει και το ψήφισμα μια ομοφωνία και να πάμε παραπέρα. Να αναφέρω στον συνάδελφο, καταρχάς να πούμε ότι μιλάει και με τον πληθυντικό. Αν φοβούμαστε, δεν φοβούμαστε. Δεν υπάρχει κανένας φόβος τέτοιος. Κανένας φόβος. Πραγματικά. Πραγματικά. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας φόβος. Έτσι. Αλλά ουσιαστικά εδώ θέλουμε να πιστούμε και να αποδεχτούμε να βάλουμε μία φράση μέσα στο κείμενο του ψηφίσματος, η οποία δεν ισχύει. Εγώ αντιλαμβάνομαι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν αναβάλλεται η πρόταση του κυρίου Παπαλή για αναβολή. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν συμφωνεί. Θα συνδυαστεί με το να αναβληθεί με σκοπό να βρεθεί και κάποια. Αφήστε τον συνάδελφο να ολοκληρώσει, ρε παιδιά. Η πρόταση είναι μήπως στο διάστημα μέχρι να ξανασυζητηθεί, αλλά ο πρώτο θέμα. Αλλά αυτό το ζητήμα. Σας είπα όμως ότι δεν μπορεί να γίνει πριν τις 28 Οκτώβρη, το βρίσκω δύσκολο. Ναι, μα η δίκη είναι το Φεβρουάριο, γι' αυτό ρώτησα. Επομένως, η πρόταση είναι, επανέρχομαι, να αναβληθεί με σκοπό όμως, πρώτον, να συζητηθεί πρώτο θέμα στη συνεδρίαση που θα μπει και δεύτερον, μια επιτροπή τουλάχιστον των τριών παρατάξεων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ μέσα να καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να είναι αποδεκτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου τώρα, έτσι όπως έχει φτάσει το πράγμα. Νομίζω ότι φαίνεται, διαφαίνεται, ότι υπάρχει έδαφος για να βρεθεί συμφωνία. Δηλαδή, και από την τοποθέτηση που έκανε ο συνάδελφος του Δαούλας, βλέπω ότι υπάρχει. Ναι, υπάρχει ένα έδαφος, νομίζω εγώ, για να βρεθεί η διατύπωση που θα. Παρακαλώ, να ολοκληρώνουμε, συνάδελφε. Καταρχήν, το ζήτημα είναι να μην φτάσει σε δίκη. Να πιεστεί πολιτικά να το πάρει πίσω. Άρα, οι αποφάσεις πρέπει να είναι πριν τη διαδικασία της δίκης. Αν πάει σε δίκη, με το αστικό δίκαιο θα δικαστεί. Μπορεί να έχει και καθαίρες, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Το ζήτημα είναι να μην φτάσει. Να υπάρχει πολιτική απόφαση από συμπαράστασης από Δημοτικό Συμβούλιο που αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος. Γιατί και εμείς πήραμε τέτοια απόφαση να μην δώσουμε χώρο μπροστά στις εκλογές. Αν μπορεί αύριο να διώκει το Καλογιάννης για αυτό το θέμα. Λέω ότι άρα το γεγονός ότι δεν παρεμβαίνει το Υπουργείο. Να πει τι κάνετε. Σταματήστε το. Δεν έχει πολιτικές ευθύνες δηλαδή η πολιτική ηγεσία του τόπου. Δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή την έκφραση που λέω ότι οι ευθύνες βαραίνουν και την κυβέρνηση. Πείτε το εσείς πολιτική ηγεσία. Λοιπόν, γιατί δεν παρεμβαίνει για να ανασταλεί αυτή η απόφαση. Αλλά το να το απαλείψουμε, να διελύσουμε εδώ τον κόνο που αν ο Γενικός Γραμματέας διορίστηκε, δεν διορίστηκε, εντάξει. Δεν διορίστηκε. Αλλά δεν μιλάει κανένας από το Υπουργείο εκεί πέρα. Δεν βλέπει κανένας τίποτα. Δεν... Μα εδώ είναι το ζήτημα. Πρόεδρε, πρόεδρε. Μισό λεπτό. Μισό να πω κι εγώ κάτι. Μισό. Θέλω να πω κι εγώ μισό. Συγγνώμη λίγο, μην μιλάτε όλοι μαζί. Συνάδελφοι, υπάρχει, είναι σώμα εδώ. Συνάδελφοι, κύριε Παπαλή, έχει το λόγο ο κύριος. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να μπει. Αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι έχει φθήνει η κυβέρνηση σε αυτό. Δεν έχει. Δεν έχει. Είναι πολιτική είναι. Και θα δεις ότι θα το διορθώσει. Ό,τι πιστεύω. Βέβαια. Γι' αυτό λέω, επειδή ξέρω πώς λειτουργούν, εγώ το είπα στην τοποθέτησή μου, ξέρω πώς λειτουργούν οι ανεξάρτητες εντός εισαγωγικών αρχές, οι οποίες δεν είναι ελεγχόμενες πάντα από τη μια πλευρά, εντάξει, γι' αυτό και καταλήγουν εκεί οι ανεξάρτητοι δικαιοσύνοι, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές κτλ. Μίλησα στην αρχή και είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα εκεί, οι οποίοι αυτοί ναι,
αυτούς να τους καυτηριάσουμε. Αν θέλετε, να το βάλουμε έναν τρόπο. Αλλά το να λες ευθέως για την κυβέρνηση που στο κάτω-κάτω σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι φταίει. Νομίζω ότι βρήκατε συμβιβαστική. Έμεση τώρα, έμεσο τρόπο. Ναι, επειδή κυβερνάει κάθε κυβέρνηση, ό,τι και να γίνει. Γαμώ του, κάτσε καλά. Ναι, ναι. Βρήκατε συμβιβαστική λύση, Πρόεδρε. Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα. Αντί να πούμε ότι. Ο κύριος Ρεβίς έχει το λόγο, συγγνώμη. Εντάξει. Κολλάμε σε ένα θέμα το οποίο μπορούμε να. Μικρόφωνο, Κώστα. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το ξεπεράσουμε βάζοντας λίγη λογική. Λοιπόν, κάνω μια πρόταση. Εκεί που κολλήσαμε, να προσθεθεί. Ζητούμε να παρέμβει η κυβέρνηση με ό,τι αρμοδιότητες διαθέτει για να σταματήσει αυτή η δίωξη. Τελείωσε. Περίπου έτσι το σκεφτόμαι εγώ, ή μπορούμε να πούμε ότι να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Κύριε Κρίκη, ακούω. Άμα το δέχεστε έτσι, να το βάλουμε. Έκανε μια πρόταση. Ο κύριος Ζεβής. Ζητάμε την κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Να σταματήσει την δίωξη. Θες ομόφωνο ή δεν θες ομόφωνο τώρα, Πέτρο? Ναι, μισό λεπτό, όχι, δεν είναι έτσι. Τι θα πούμε, ζητούμε από την κυβέρνηση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη να σταματήσει τη δίωξη. Ναι. Αυτό. Συμφωνήσαμε. Άρα το ψήσμα είναι ομόφωνο με αυτή την φράση. Για ξαναεπαναλάβετε λίγο, κύριε Ρεβίσιο. Όχι, δεν το είπε. Πρόεδρε. Βέβαια, δεν ξέρω αν στα πλαίσια του ψηφίσματος μπορεί να γίνει αυτό, αλλά νομίζω αυτό το σώμα που είναι εδώ, έτσι, δεν ξέρω αν μπορεί ρητά να καταδικάσει τη στάση των παρατάξεων οι οποίες σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα αποχώρησαν από την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό καταγράφεται στα πρακτικά. Καταγράφεται στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Θέλω λίγο το... Περιμένετε λίγο, κύριος Παζιάνας. Την πρόταση που έκανε ο κύριος Νταΐς, έγκαιρα την έκανε υπεύθυνος της παράταξης, άρα είναι δεδομένη η θέση μας. Και φυσικά συμφωνούμε να καταδικάσουμε και τη στάση αυτό. Αλλή μόνο. Εδώ είμαστε και σε ένα λεπτό την αποφασίσαμε την καταδίκη. Πολύ ωραία. Καταγράφουμε πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Το έχει γράψει ο κύριος... Το έγραψε.